Ε, κυρία Πρόεδρε του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και του Δήμου Σπάρτη, ε, αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι, 100 χρόνια πέρασαν από το 1922, όταν κάτω από άγριε και δραματικέ συνθήκε σεριζώθηκε ο ελληνισμό τη Μικρά Ασία. Έτσι, το έτο 2022 έχει ανακηρυχθεί σε έτος μνήμη από την καταστροφή. Στο πλαίσιο αυτό, ο φιλόλογος και μελετητής του μικρασιατικού ελληνισμού, Θοδωρής Κονταράς, ναι, Κονταράς ναι. μια πόλη που είναι στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας και για μένα η ομιλία αυτή που αναφέρεται στα Κούλα έχει και μια ιδιαίτερη σημασία και αυτό γιατί τα Κούλα ήταν ο τόπος καταγωγής τόσο της οικογένεια τη μητέρα μου όσο και του πατέρα μου. Πριν δώσω όμως το λόγο στον Θοδωρή, τελώς μου να σας ε, πω δύο λίγων ποιος είναι ο Θοδωρής. Γεννήθηκε στην Νέα Ερυθρέα και η οικογένειά του κατάγεται από το Σιβρή Σάρι της Ερυθρέας Μικράς Ασίας. Σπούδασε ελληνική φιλολογία στο πανεπιστήμιο Αθηνών και δίδαξε στη μέση εκπαίδευση από το 1983 έως το 2017 σε όλο τον προσφυγικό κόσμο είναι γνωστό για την ανασχόλησή του με τη λαογραφία και την ιστορία του ελληνισμού τη Μικράς Ασία, κυρίω των περιοχών Ιωνία, Εολίδα και Προποντίδας. Από το 1981 είναι υπεύθυνο του τμήματο Παραδοσιακού Πολιτισμού του Πνευματικού Κέντρου Νέα Ερυθρέα, σήμερα και με, όπου δημιούργησε τον χορευτικό όμιλο με στόχο την διάσωση και διάδοση της πλούσιας μουσικοχορευτικής παράδοσης των ερυθρεωτών προσφύγων. Επιμελήθηκε του τρει δίσκου που εξέδωσε το 1991 1994 το Λύκειο των Ελληνίδων με 43 χορού και τραγούδια από τα Αλάσσατα, την Ερυθρέα και τη Σβήνη, στου οποίου τραγουδούν και παίζουν με αυθεντικό τρόπο πρόσφυγε τη πρώτη και δεύτερη γενιά από τη Νέα Ερυθρέα. Μελέτησε και κατέγραψε επίση τι φορεσιέ των Ελλήνων του Μαρμαρά, της Ερυθρέας και των χωριών της Βήνους, με βάση τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στη Νέα Ερυθρέα και στα Νέα Παλάτια ε, Οροπού. Ταξιδεύει πολύ συχνά στην Τουρκία και τη Βουλγαρία και έχει δημιουργήσει ένα πλουσιότατο αρχείο διαφανειών από τις μικρασιατικές και θρακιώτικες πατρίδες, το οποίο χρησιμοποιεί σε δεκάδες διαλέξεις με μικρασιατικά και θραγικά θέματα που οργανώνουν σωματεία, πνευματικά κέντρα και επιστημονικά ιδρύματα. Ε, από, τις, από το αρχείο του αυτό θα μας ε, παρουσιάσει αρκετές εικόνες που αναφέρονται στα κούλα και φυσικά είμαι υποχρεωμένος να τον ευχαριστήσω από καρδιάς για την, ε, ε, το ότι δέχτηκε να μας μιλήσει, να έρθει από την Αθήνα, να μας μιλήσει εδώ για τα κούλα της καρδιάς μας. Σαδωρή, ο λόγος σε σένα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Πνευματική Εστία Σπάρτης και ιδιαίτερα στον κύριο Γιαξόγλου, που μου δίνει τη χαρά να βρίσκομαι εδώ ε, και να σας μιλήσω για μια πόλη μικρή από αυτέ που δεν γνωρίζουν καθόλου οι Έλληνες, παρά μόνο αυτοί που είναι από την περιοχή. Μόνο οι Κουλαλίδες ξέρουν τα Κούλα και όσοι είναι από τη Φιλαδέλφια. Τα Κούλα είναι μια μικρή πόλη ε, στο εσωτερικό, 150 χιλιόμετρα ανατολικά της Μύρνης, πάνω στον αρχαίο δρόμο που ξέρουμε από τον καιρό της κλασικής ελληνικής εποχής. Είναι χτισμένα σχεδόν πάνω στο δρόμο εκείνων που ένωνε, τη Σάρδης με τα Σούσα της Περσίας. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος δρόμος της αρχαιότητας, 2.500 χιλιόμετρα, φτιαγμένο από το Δαρείο. Ε, έφτανε από την πρωτεύουσα των Περσών τα Σούσα, περνούσε, διέσχιζε την Μεσοποταμία, τη μέρη της Αρμενίας, της Συρίας, της Καπαδοκίας, το εσωτερικό της Μικρασίας και κατέληγε στο Αιγαίο σχεδόν, Στη Σάρδης, που όπω ξέρετε, τα θυμάστε του Ξενοφόντα και από χίλιου δυο αρχαίου συγγραφεί, ήταν η πρωτεύουσα τη Περσική Μικρασία. Ήταν η έδρα των Περσών Σατραπών στην περιοχή τη Ιωνία. Τα κούλα, δεν ξέρουμε ε, τι ήταν στην αρχαιότητα, αν υπήρχε κάτι της εκεί. Ε, κοιτάξτε όμως αυτό το χάρτη, είναι σύγχρονος, η Σμύρνη είναι εδώ, η Ιωνία, τα παράλια είναι εδώ, να, η Φώκια ας πούμε πιο πάνω, οι Κλαζομενές, η Έφεσος πιο κάτω και όλες οι Ιωνικές πόλεις που ξέρουμε, η Πέργαμος εδώ στην περιοχή της Εολίδας και το νεότερο Αϊβαλή. Ε, από τη Σμύρνη μέχρι τα Κούλα, τα Κούλα είναι εδώ ακριβώς στο κέντρο του χάρτη, στο πράσινο αυτό, είναι, όπως σας είπα, 150 χιλιόμετρα. Οι Σάρδης βρίσκονται στο προηγούμενο πρασινάκι που είχε εδώ. Ο χάρτη είναι σύγχρονος και δεν έχει τις αρχαίες πόλεις. Εδώ είναι οι Σάρδης ε, η απόσταση είναι 50 χιλιόμετρα, 48 για την ακρίβεια. Και επίση μια άλλη μεγάλη πόλη, πολύ γνωστή πριν ε, από 100 χρόνια, στην περίοδο της Μικρασιατικής Εκστρατείας, είναι το Ουσάκ, αυτό εδώ είναι οι αρχές Αδριανού θύρες, έτσι λεγόταν, από τα Κούλα στο Ουσάκ, που είναι μια μεγάλη πόλη της περιοχής, ήταν 80 χιλιόμετρα. Και λίγο ανατολικότερα από το Ουσάκ βρίσκεται το Αφιόν Καραχισάρ, εκεί το σημείο που έγινε η αντεπίθεση στις 13 Αυγούστου του 2022, η αντεπίθεση των Τούρκων, έσπασε το μέτωπο και από εδώ όλα χάθηκαν. Ο ελληνικό στρατό έφυγε κακήν. Κακό υποχώρησε προ τη Σμύρνη. Ένα τμήμα του, άλλο τμήμα προ τα πάνω μέσω της Κιουτάχεια προ την Προύσα. Πάρα πολλοί πιάστηκαν εχμάλωτοι. Εδώ θα έχετε, ε, στο, ακόμη και στο, ε, ε, στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στην Αθήνα, είναι γραμμένο το όνομα αυτού του χωριού, ένα μικρό ασήμαντο χωριό, το Τουμλού Μπουνάρ, που έγιναν πολύ μεγάλες μάχες στη διάρκεια αυτού του τρομερού πολέμου, τον Μπανάζ, τον Γκεντίζ. Εδώ είναι οι πηγές του Έρμου ποταμού. Ο Έρμος είναι ο μεγάλος ποταμός που πηγάζει περίπου από αυτά τα βουνά, κατεβαίνει από εδώ και χύνεται στον κόλπο της Μύρνης, ο οποίος λέγεται Ερμαϊκός επίσης, Ερμαϊκός κόλπος. Στα περίχωρα αυτού του κόσμου βρίσκονται τα κούλα. Η Φιλαδέλφια είναι εδώ, η αρχαία Φιλαδέλφια που έχτισε ο Άταλος, ο Φιλάδελφος, ο τη γιατί αυτά τον 3ο και δεύτερο ο αιώνα π.Χ. στα ελληνιστικά χρόνια η περιοχή ανήκει στο βασίλειο της Περγάμου. Ε, δεν ξέρουμε τίποτα όμως για τα κούλα. Πολλοί λένε ότι είναι η περιοχή Κολόη που τη βρίσκουν σε Βυζαντινές πηγές ως μικρή επισκοπή. Αλλά δεν έχει βρεθεί τίποτε, καμία επιγραφή, τίποτε που να το επιβεβαιώνει. Και από τα κούλα, όπως θα δείτε και στις διαφάνειες, δύο-τρία αρχαία διάσπαρτα έχουν βρεθεί. Η πιο σπουδαία περιοχή είναι αυτό το αυτή η Σιλανδός που ήταν και επισκοπή στα Βυζαντινά χρόνια, μεγάλη επισκοπή με πολλά χωριά, η Σιλανδός που κρατάει το όνομά της και στα Τούρκικα, Σέλεντι. Και μια και λέμε για όλες αυτές τις περιοχές που πολλοί από εσά δεν θα τις ξέρετε καθόλου, να σας δείξω και εδώ κάτω στη γωνία την άλλη Σπάρτη, τη Μικρασιατική, η Σπάρτα, το όνομά της στα τουρκικά. Έτσι, είναι η Σπάρτη της Μικρασίας. Οι περισσότεροι Σπαρταλίδες έχουν ιδρύσει τη Νέα Ιωνία στην Αττική. Εκεί έχουν εγκατασταθεί. Ε, τουρκόφωνοι είναι αυτοί. Οι άνθρωποι του εσωτερικού δεν ξέραν ελληνικά. Στο σχολείο μάθαιναν ελληνικά μετά τα μέσα του 19ου αιώνα. Μόνο οι μορφωμένοι κυρίω μπορεί να ήξεραν λίγα ελληνικά. Όλο αυτό ο κόσμο που είχε στην καρδιά του την Ελλάδα είναι τουρκόφωνο. Δεν ξέρει ελληνικά. Μερικέ προσευχέ ξέρει στα ελληνικά. Αυτό είναι απόδειξη ότι η γλώσσα δεν είναι ε, χαρακτηριστικό εθνικής ε, Και το ξέρετε αυτό και από τους Ευρωπαίους. Η Βέλγοι είναι δίγλωσση. Η μισή μιλάνε γαλλικά, η άλλη μισή μιλάνε φλαμανδικά, ολλανδέζικα. Η συνείδησή τους δεν είναι ούτε γαλλική, ούτε ολλανδική. Η Ελβετοί είναι τετράγλωση, αλλά έχουν συνείδηση ελβετική. Ας μιλάνε γερμανικά Ιταλικά, Γαλλικά ή μια λατινική παραφθαρμένη διάλεκτο, έτσι είναι και εδώ. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε σήμερα, γιατί στην Ελλάδα ε, πολύ εύκολα χαρακτηρίζουμε κάποιον ότι δεν είναι Έλληνας επειδή μπορεί να μιλάει μια άλλη γλώσσα ή να έχει άλλο χρώμα. Σκεφτείτε τους Αρβανίτες. Οι Αρβανίτες το 1921 παίξανε κυριότατο ρόλο οι Αρβανίτε, ακόμη και σήμερα υπάρχουν χωριά που μιλούν αρβανίτικα στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, στα νησιά, στην Εύβοια και δεν ξέρω πού αλλού, στην Άντρο. Ε, Όμω, αν δεν πείτε του ότι είναι Αλβανοί, θα σα επιτεθούν αγρίω. <laughs> λοιπόν, το ίδιο και εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τουρκόφωνοι, αλλά δεν είναι Τούρκοι. Υπάρχει και το αντίστροφο. Οι Τούρκοι τη Πελοποννήσου, τη Μονεβασιά, του Μιστρά, του Ναυπλίου, δεν ξέρανε γρή. Τούρκικα, ήταν ελληνόφωνοι, μιλούσαν ελληνικά. και ας ήτανε Τούρκοι, μουσουλμάνοι δηλαδή στο θρήσκευμα. Ας πάμε πίσω στα Κούλα, εδώ είναι αυτή η περιοχή ωραία, η οποία ε, σαν όνομα το πρωτοσυναντάμε τη λέξη Τακούλα σε κάποια έγγραφα του 13ου αιώνα. Από εκεί και πέρα αρχίζει η ιστορία αυτής της μικρής πόλης. Πιο πριν δεν ξέρουμε τίποτα, δεν υπάρχουν γραπτές πηγές. Είναι σε μία περιοχή, όλη αυτή εδώ, η οποία από τους αρχαίους συγγραφείς χαρακτηρίζεται ως κατακεκαυμένη. Είναι η περιοχή της Φρυγίας, είναι στα όρια μεταξύ Λιδίας, η Λιδία έχει πρωτεύουσα τη Σάρδης, θυμόσαστε τον Κρίσο, τον Πακτολό, είναι 50 χιλιόμετρα από τα Κούλα αυτές οι, οι περιπτώσεις. Είναι μία περιοχή οριακή, φεστιογενής με πάνω από 50 ηφαίστεια που σώζονται μέχρι σήμερα κόνη, δεν είναι ενεργά τίποτα. Το έδαφος θυμίζει πάρα πολύ καμένη γη, γιατί είναι ηφαιστιακό. Στην αρχαιότητα ήταν ξακουστή όλη αυτή η περιοχή εδώ, στα βόρεια της Φιλαδέλφειας, για τα αμπέλια και το κρασί της, το οποίο λεγότανε κατακεκαυμενή τη, επειδή είναι από την περιοχή κατακεκαυμένη. Το όνομα δεν είναι τυχαίο, είναι καμένη από το ηφαίστειο. Όπω έχουμε και στη Σαντορίνη, παλιά και νέα καμένη που έχουν δημιουργηθεί από τι εκρήξει. Και συναγωνιζόταν αυτό το υπέροχο κρασί των ηφαιστειογενών εδαφών με τα σικελικά κρασιά που έβγαιναν στην περιοχή τη Κατάνη. Ο Κατανέο ήνο που ήταν από τι πλαγιέ τη Έτνα και ήταν εξακουστό στην αρχαιότητα. Ε, ήτανε, αυτά τα δύο συναγωνίζονταν σε έτσι, ποιο είναι το καλύτερο κρασί. Και επίση στα νεότερα χρόνια, όλη αυτή η περιοχή μέχρι σήμερα, η περιοχή τη Φιλαδέλφια, του Σαλιχλή και των Κούλων, γενικώ, είναι περίφημη για τα σταφύλια τη. Τώρα κρασιά δεν φτιάχνουν γιατί οι Τούρκοι δεν πολυπίνουν. Είναι μουσουλμάνοι και το κρασί απαγορεύεται από τη θρησκεία. Ε, έχει επιβάλει και ο Ερντογάν πολύ μεγάλου φόρου στα ποτά. Ε, Όμω η περιοχή εξακολουθεί να βγάζει πάρα πολύ μεγάλε ποσότητε ε, σταφυλιών. Η περιοχή της Φιλαδέλφειας ήταν εξακουστή μέχρι το 22 Όλοι οι Έλληνες εδώ είχαν πάρα πολλά αμπέλια και έβγαζαν σταφίδα που εξαγόταν μέσω Σμύρνης. Στην περιοχή των Κούλων, κοιτάξτε πώς μας περιγράφουν οι αρχαίοι το φυσικό τοπίο. Βρίσκεται, όπως σας είπα, κοντά στις πηγές του έρμου ποταμού, που είναι εδώ στο Γκεντίζ. Αυτό είναι, γι' αυτό τον έρμο τον λένε Γκεντίζ οι Τούρκοι. Μας περιγράφουν διάφοροι, με αυτά τα ε, πολύ χαρακτηριστικά που θα ακούσετε. Η χώρα λίαν σεισμική άδενδρος εστί, τα παιδινά έχουσα τεφρόδι και τα ορεινά μέλανα εξ επικάυσεως. Λόφι μηδροπαγήσεις εισήν, δηλαδή έχουν φτιαχτεί οι λόφοι τη από μύδρου, εκτοξε... από πέτρε που εκτοξεύει το ηφαίστειο. Αυτό θα πει μύδρο. Υπ' αυτήν γηγενέ πυρ εξερχόμενων εκβόθρων και πυρηγενή αέρια. Βόθροι είναι τα πηγάδια τη γη. Δεν είναι αυτό που λέμε σήμερα. Και πυρηγενή αέρια. Βγαίνουν αέρια δηλητηριώδη από τα ηφαίστεια. Και γηγενέ πυρ. Φωτιά που τη γεννάει η γη. Βασαλτόδη λάβα καλύπτει τα πάντα. Είναι ο βασάλτης, είναι ένα υλικό ηφαιστειογενές ε, και μαύρο. Αλλά τα εδάφη που είναι με βασάλτη, επειδή συγκρατούν το νερό, είναι έφορα. Ο βασάλτης είναι αδιαπέραστος πολλές φορές και το, το νερό της βροχής στα πάνω στρώματα μένει και είναι καλό για τη γεωργία. Λίαν κατάλληλη για σιτηρά και αμπέλια, όπως είπαμε. Τα όρη είναι πολύμορφα, ποικιλόχρωμα, και καυμένα εξ υφεστιόδους επενεργίας. Είναι πολύ χαρακτηριστικά όλα αυτά για την περιοχή των Κούλων. Θα τα δείτε και στις φωτογραφίες μετά. Λοιπόν, στα τέλη του 13ου αιώνα, μετά την ε, 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 ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης το 1261 από τους Παλαιολόγους, η περιοχή εδώ πέρα ανήκει στους άρχοντες τους Βυζαντινούς της Φιλαδέλφειας, η Φιλαδέλφια είναι η τελευταία βυζαντινή κτίση που πέφτει στα χέρια των Τούρκων το 1391. Τα κούλα έχουν πέσει πιο νωρίς στα χέρια των Τούρκων. Εμφανίζονται εναλλαγές εξουσίας. Η περιοχή πότε είναι βυζαντινή, πότε την παίρνουν οι Σελτζούκοι για πολύ λίγα χρόνια, γιατί το Σελτζουκικό κράτος διαλύεται το 1299-1300 και πότε εμφανίζονται εμμύριδες τουρκομάνοι, διαλύουν το σελτζουκικό κράτος και το κόβουν κομματάκια κομματάκια και κάθε εμμύρις παίρνει μια περιοχή που ανήκουν σε διάφορες οικογένειες. Έχουμε τα ονόματά τους εδώ στην περιοχή. Είναι η γνωστή οικογένεια Γκερμιάνογλου, που πολλοί εμμύριδες και άρχοντες, Τούρκοι, έχουν φτιάξει πολύ ωραία πράγματα, όχι μόνο στα Κούλα, σε όλη την περιφέρεια, σε όλα τα σπουδαία παλαιά χωριά. μια άλλη οικογένεια είναι η Αϊδίν. Όλοι έχετε ακούσει το Αϊδίνι, το οποίο βρίσκεται στον ποταμό, εδώ είναι το Αιδίνι, είναι οι αρχαίες τράλεις, οι αρχαίες και βυζαντινές τράλεις. Το Αιδίνι είναι το όνομα μιας οικογένειας που κατήχε όλη αυτή την περιφέρεια και την ίδια τη Σμύρνη. Στα 1300 είναι αυτά. Αργότερα όλα αυτά τα μέρη σιγά-σιγά πέφτουν στα χέρια των Οθωμανών. Ε, όχι μαζεμένα, δηλαδή η περιοχή εδώ των Γκερμιάνογλου έγινε Οθωμανική γύρω στα 1480 με 1490. Αργότερα από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Και ενώνονται όλα αυτά τα, οθωμανικά, τα τουρκομανικά... υπό τους Οθωμανούς. Τι συμβαίνει. Α, ναι. Ε, το 1305 είναι η τελευταία βυζαντινή μνήμη για τα Κούλα και την περιοχή τους. Στα 1357... Βρίσκουμε έναν καταπληκτικό από αυτή την οικογένεια Γκερμιάνογλου που λεγότανε Σουγκούρ Μπέις, ο οποίος πρέπει να ήταν αρκετά δυνατός και αρκετά σπουδαίος. Ε, έκανε πολλά έργα, έκανε χαμάμ, έκτισε αγορές, έκτισε τζαμιά και ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, πολλά από τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα από τα έργα του. Ε, το, η περιοχή των Κούλων, ειδικά η πόλη, έχει μερικά παλαιά πρωτοοθωμανικά θα τα λέγαμε τζαμιά από το 1350 μέχρι το 1550 χτισμένα σε αυτά τα 200 χρόνια είναι πολύ ωραία θα δείτε κανένα δυο έχουμε διάφορους που περιγράφουν την περιοχή η μνήα ενός θα τον λέγαμε ταξιδιώτη της εποχής εκείνης, είναι ένας Ιάκωβος Μιλοίτης, ιερωμένο, ο οποίος καταφάνει στην περιοχή της Μύρνης και θέλει να πάει με τα πόδια στα Ιεροσόλυμα, σαν προσκυνητής, να γίνει χατζής και περνάει από χίλια δυο μέρη τέτοια ελληνικά και φτάνει και εδώ, ευτυχώς έχει σωθεί το διπορικό του και γράφει ότι «Χριστιανοί πολλοί κατοικούσαν, αλλά δεν γνωρίζουν την ελληνική». Μας λέει ότι είναι πια τουρκόφωνοι. Στα 1580 έχουν τουρκοφωνήσει κάτι και αυτοί. Ε, και έπειτα λέει οι «Τεχνίτες άριστοι ποιούσι τα παιδικά». «Τα παιδικά» είναι μία λέξη, το πέμε έψιλον, εννοεί χαλιά, ταπέτα, τα πιτουργία, όπως το πεμε ε, εννοει χαλια ταπετα τα πειτουργία. οπως το λενε στην Ευρώπη οι ταπέτοι, ας πούμε, που λένε οι Ιταλοί. Αυτό είναι η πηγή ζωής για τα κούλα σε όλα τα νεότερα χρόνια. Δηλαδή από, το, από τον 14ο-15ο αιώνα μέχρι το 1922, ο πλούτος και ευμάρια των κούλων και των Ελλήνων των κούλων και των Τούρκων είναι τα χαλιά. Περίφημα χαλιά, ιδίω από τον 17ο-18ο αιώνα μέχρι τα τέλη του 19ου, φτιαγνόντουσαν στα κούλα κυρίως από τις Ελληνίδες, οι ελληνικές οικογένειες κατήχανε και ειδικά φυρμάνια για να βάφουν, ε, έβρισκαν τα χρώματα, φυσικά όλα, από φυτά, από διάφορα έντομα και ζωήφια και από όλα αυτά τα πετρώδη φεστιογενή εδάφη που μπορούσαν να βάψουν τα μαλλιά. Και κατά δεύτερο λόγο το μπαμπάκι, κυρίως μαλλιά, από τα πλούσια λιβάδια της περιοχής που βόσκανε χιλιάδες εγωπρόβατα από τους Τούρκους. Τα μαλλιά τα έπαιρναν οι Έλληνες, τα έβαφαν με αυτά τα χρώματα τα πάρα πολύ ε, ε, ανεξίτηλα και εντυπωσιακά, ήφεναν τα χαλιά και εξάγονταν στην Ευρώπη, κυρίως στην Αγγλία και έχουν μείνει ως σήμερα τάπητες κούλα. Έχει αρχαιολογική αξία και σήμερα φτιάχνουν, αλλά είναι πολύ δεύτερη ποιότητα, βιομηχανοποιημένα, δεν είναι όπω ε, παλιά. Και πολύ λίγα είναι τα, χειροποίητα τα καλά σε όλη την περιοχή. Δεν είναι μόνο τα κούλα, είναι και γύρω-γύρω το, ε, αυτό το Ντεμιρτζή που βλέπετε εδώ πέρα, το Ντεμιρτζή και το Γιόρντες. Το Γιόρντες εδώ, αυτά είχαν εκλεκτές ποιότητες. Γιόρντες, Ντεμιρτζή, Κούλα και Ουσάκ. Αυτό όλο το ε, τετράγωνο εδώ πέρα έφτιαγνε πολύ ωραία χαλιά που λέγονται έτσι. Χαλί χαλή Γιόρντες, Χαλή και κλπ. Είναι ιδιαίτερων τύπων, θα τα δείτε. Παρακάτω. Αυτά ήταν περίφημα τα καλύτερα είναι παραγωγής 18ου και αρχών 19ου αιώνα. Αυτά ήταν τα εκλεκτότερα τη ποιότητα χαλιά. Μετά ξέπεσε η ταπιτουργία κάπως, ιδίως η βαφική, γιατί πολλοί κουλαλίδες γυρίζαν τα βουνά, βρίσκαν τις βογιές και ήταν βογιατζίδες. Το επίθετο μποιατζόγλου, βοιατζόγλου ε, και χαλιτζίογλου και τέτοια είναι πολύ συνηθισμένα στην περιοχή και για τους Έλληνες και για τους Τούρκους. Ε, 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 ξέπεσαν τα χαλιά γιατί όχι ότι δεν μπορούσαν να τα ξαναφτιάξουν, αλλά βγήκανε μαζικά μετά το 1860-70 οι μπογές οι χημικές της Ανιλίνης που ερχόντουσαν από τη Γερμανία, την Αυστροουγγαρία και την Αγγλία. Οπότε ήταν μια πολύ πιο εύκολη ε, λύση αυτή. Δεν είχε τον κόπο να μαζέψει τις μπογές σε κάποια συγκεκριμένη περίοδο να βρει τα φυτά, τις ρίζες τους και όλα αυτά και έτσι ξέπεσε. Τα, τα χρώματα όμως δεν ήταν το ίδιο καλά, ε, ούτε ήταν όλα ανεξίτηλα. Σε εκείνη την εποχή πολλά χρώματα εντυπωσίαζαν, το κόκκινο ας πούμε ή κάτι φούξια ή κάτι τέτοια που δεν μπορούσαν να τα φτιάξουν από τη φύση, αλλά όταν τα έπλαινε αυτά ξέβαφαν και λέρωναν και τα άλλα χρώματα και ήταν μεγάλο πρόβλημα. Ε, να σκεφτείτε ότι στα 1913 μέσα στα Κούλα υπήρχαν πέντε ταπιτουργία, τα τρία ελληνικά και τα δύο τουρκικά, που απασχολούσαν περίπου 4.000 εργάτες από τις 12.500 κατοίκους της περιοχής. Η πόλη είχε 12.500, 12.800 για την ακρίβεια, εκ των οποίων οι 9.800 ήταν Τούρκοι και λιγοστοί Αρμένοι και 3.000 ήταν οι Έλληνες. Και μάλιστα οι Έλληνες παλαιότεροι ήταν περισσότεροι, αλλά λόγω του ότι ξέπεσε η ταπιτουργία, η ταπεδική που μας λέει ο, ο Μιλωήτης, ε, έφυγαν προς τη Σμύρνη για καλύτερες δουλειές ή πήγαν στο Σαλιχλή, το κοντινό Σαλιχλή που μόλις είχε ανερχόταν εμπορικά αυτό το μέρος γιατί είχε σταθμό του σιδηροδρόμου, ενώ τα κούλα δεν είχαν. Και από την άλλη πλευρά πάλι έφυγαν και προς τη Φιλαδέλφια να βρούνε μια καλύτερη ζωή. Πήγαν στις κοντινές πόλεις γιατί σιγά σιγά ξέπεφτε ο κόσμος ε, οικονομικά η ακμή των κούλων φαίνεται στα σπίτια τους υπάρχουν μέχρι σήμερα περίπου χίλια σπίτια, τα περισσότερα είναι ελληνικά, η ελληνική συνοικία σώζεται ολόκληρη σχεδόν λίγα κτίρια λείπουν βέβαια είναι σε κακή κατάσταση γιατί δεν έχουν αναπαλαιωθεί όλα, είναι διατηρητέως οικισμός από το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας επισκευάζονται με πιο γρήγορους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Πολλά σπίτια και γίνονται έτσι ε, αρκετά καλά οι αναπαλαιώσεις τους. Μερικά γίνονται μοτέλ, ξενοδοχεία πολυτελείας, γιατί είναι κάτι τεράστια σπίτια που έχουν 20-30 δωμάτια το καθένα. Ε, είναι σπίτια για πολυμελέστατες οικογένειες, για να φιλοξενούν κόσμο κλπ. Ε, ο ελληνισμός των κούλων έχει έτσι μια μεγάλη ακμή από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι το 22. Εμφανίζεται, η περιοχή ανήκει διοικητικά πρώτα απ' όλα στην περιφέρεια της Μαγνησίας, Μανίσα στα Τούρκικα. Αυτή είναι ο νομός Μαγνησίας, είναι μέσα τα Κούλα, οι Σάρδης και όλα αυτά, ο Κασαμπάς κλπ. που ανήκουν στην ευρύτερη περιφέρεια της Μύρνης. Και ε, από την άποψη την εκκλησιαστική, τα κούλα και τα κοντινά χωριά, γιατί έχει και δύο-τρία μικρά χωριουδάκια ελληνικά, το Γκιόλντε, το Μένε, σας φαίνονται τουρκικά τελείως τα ονόματα, αλλά μάλλον είναι βυζαντινής προέλευσης, θα τα πούμε μετά. Ε, ανήκουν στη Μητρόπολη Φιλαδελφία. Είναι μια μεγάλη Μητρόπολη που έχει όλη αυτή την περιοχή, τη Σάρδη, τη Φιλαδέλφια και όλους του Έλληνε, το ΕΣΜΕ, το ΟΥΣΑΚ, όσοι Έλληνε μέναν εδώ, τα Μάρμαρα κλπ. Ανήκουν εκκλησιαστικά στη μεγάλη αυτή Μητρόπολη που είναι μία από τις επτά πρώτε Μητροπόλει του κόσμου. Του κόσμου, όχι των Ελλήνων. Οι επτά αστέρε τη Αποκαλύψεω από τον Ιωάννη τις ξέρουμε. Είναι η Φιλαδέλφια, πιο κάτω εδώ είναι το Ντενισλή σήμερα, η Λαοδίκια, πιο πάνω είναι η Πέργαμος, τρεις. Τα Θιάτυρα στη θέση της πόλης Αξάρη σήμερα, τα Θιάτυρα, τέσσερις, η Σμύρνη πέντε, η Έφεσος έξι, που είναι εδώ στο Κουσαντα, στο Σελτζούκ ακριβώς, και η Σάρδης επτά. Είναι οι 7 πρώτες εκκλησίες του κόσμου. Ιδρυμένες από τον Ιωάννη, τον μαθητή του Χριστού. Ε, ανήκει εδώ σε αυτή την Μητρόπολη Φιλαδελφίας και η κοινότητα είναι οργανωμένη πολύ καλά. Έχει σχολεία ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα, πριν από την Επανάσταση του 21 Εδώ δεν έχουν πάρει χαμπάρι για Επανάσταση, έτσι δεν ξέρουν τίποτα οι άνθρωποι αυτοί είναι το εσωτερικού, είναι, απλώς άκουσαν μια ανταρσία στο Μοριά. Τίποτα άλλο δεν πήραν είδηση. Μόνο όσοι ταξίδευαν ή εμπορεύονταν με τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη ήξεραν τι γίνεται. Ε, χτίζονται ένα μεγάλο σχολείο που είναι δωρεά. Τότε ο ελληνισμός βρίσκεται στην καλύτερη του ώρα. Ο ελληνισμό όχι του ελλαδικού κρατηδίου, το οποίο πάσχει από πολιτικά και κομματικά και χίλια και τίποτα δεν δουλεύει. Ο ελληνισμός, ο υπόδουλος, είναι στην καλύτερη του ώρα. Οι Έλληνες από το 1830 μέχρι το 1914, οι Έλληνες της Μακεδονίας, της Τράκης, των νησιών, της Μικρασίας, παντού όπου είναι υπόδουλοι, συνεχώς αναπτύσσονται, ενώ το ελλαδικό κράτος βρίσκεται σε μια υποτυπώδη ανάπτυξη, δεν υπάρχει Υπουργείο Παιδεία, όπω ξέρετε. Κανεί στην Τουρκία δεν ασχολείται με την εκπαίδευση των υποδούλων, δεν του ενδιαφέρει η εκπαίδευση των χριστιανών. Είναι δική του υπόθεση και ότι θέλουν να σκάνουν. Και βλέπουμε οι κοινότητε, η Εκκλησία και οι πλούσιοι κάθε τόπου να συναγωνίζονται ποιο θα κάνει τα καλύτερα σχολεία. Εάν δείτε το Σχολείο των Κούλων, ρημάδι είναι σήμερα. Ε, έπαψε από το 1980 να λειτουργεί γιατί κάηκε και λοιπά, αφού χρησιμοποιήθηκε και 60 χρόνια για τουρκικό σχολείο, θα το δείτε πόσο εντυπωσιακό είναι και τέτοιο σχολείο μπορεί να μην είχε ούτε η Σπάρτη, ούτε τον Αύπλιο, ούτε κανένα εδώ στην Πελοπόννησο. Τέτοια τόσο μεγάλα και επιβλητικά σχολεία. Είναι δωρεά δύο πλουσίων αδελφών, Λάμπογλου, και γι' αυτό η σχολή λεγόταν Λαμπίδιος. Αυτοί οι δυο, ο Δημητρός και ο ε, Γιώργη Λάμπογλου δώσανε τα λεφτά και φτιάξαν ένα σχολείο καταπληκτικό. Επίση, πέντε σχολεία είχαν τα, τα κούλα, αυτέ τι τρει χιλιάδε ανθρώπων, πέντε σχολεία λειτουργούσαν: Υπηαγωγία, Παρθεναγωγείο και Αρεναγωγείο, σε θαυμάσιο κτίριο. Και φέρνανε και του καλύτερου δασκάλου. Προτιμούσαν δασκάλου από μέρη τουρκόφωνα για να ξέρουν και τουρκικά να μπορούν να συνεννοούνται με τα παιδιά, γιατί βάζανε και πρόστιμο οι δάσκαλοι στα παιδάκια να μην μιλάνε στο σχολείο τουρκικά. Φανταστείτε και αυτό τη ταλαιπωρία, αφού ήταν η μητρική του γλώσσα. Για να μαθαίνουν τα ελληνικά. Έχουμε στον 19ο αιώνα ε, μία λαμπρή προσωπικότητα από τους σπουδαιότερου ανθρώπους του μικρασιατικού και του υπόλοιπου ελληνισμού. Είναι ο Ευαγγελινό Μισαηλίδη. Δεν θα τον έχετε ακούσει ποτέ. Ο Ευαγγελινός Μισαηλίδης είναι ο κοραής των τουρκόφωνων μικρασιατών. Ο άνθρωπος αυτός γεννήθηκε το 1820 και πέθανε το 1890. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, σπούδασε φιλολογία στην Αθήνα, στην Κωνσταντινούπολη, στην Ευαγγελική της Μύρνη, κλπ. Συνεργάστηκε και με την εφημερίδα Αμάλθια στα νιάτα του στη Σμύρνη. Έταξε τη ζωή του να βοηθήσει τους τουρκόφωνους, οι οποίοι ήταν στην Αμάθεια. Όλα τα βιβλία μέχρι τότε τυπώνονταν στα ελληνικά. Πολύ λίγα ήταν στα καραμαλίδικα. Δηλαδή, στην τουρκική γλώσσα με το ελληνικό αλφάβητο. Θα δείτε, επιγραφέ μπορούμε εμεί να τι διαβάσουμε, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι λένε, γιατί είναι τουρκική η γλώσσα. Δεν είναι τουρκική η γραφή, το αλφάβητο είναι τουρκικό, αλλά η γλώσσα είναι. Ε, τώρα, συγγνώμη, το αλφάβητο είναι ελληνικό. Διαβάζουμε πάρα πολύ ωραία τι, θε... τι λέει, αλλά δεν καταλαβαίνουμε γιατί οι λέξει είναι σε άλλη γλώσσα, είναι τουρκικέ. Μόνο τα ορισμένα ελληνικά κλπ. Ε, αυτά είναι τα καραμαλίδικα, έτσι λέγονται. Γιατί οι καραμαλίδε λέγονται οι Έλληνε του εσωτερικού που μιλούσαν Τούρκικα. Οι Καπαδόκε, οι Πόντι, οι πάρα πολλοί Έλληνε τη Άγκυρα, όλοι οι Έλληνε εδώ στο εσωτερικό μιλάγαν Τούρκικα. Μόνο λίγοι ήταν οι Ελληνόφωνοι. Ε, Αυτό έβγαλε μία εφημερίδα που λεγόταν Ανατολή, διαδεδομένη πάρα πολύ Στου τουρκόφωνου πληθυσμού, έπαιρναν την εφημερίδα και ενημερώνονταν για τα νέα και τα πάντα. Είχε και φιλολογική στήλη και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε το ρόλο μια εφημερίδα να φτάνει από την Κωνσταντινούπολη στο τελευταίο χωριουδάκι τη Καπαδοκία ή του εσωτερικού, που είναι τουρκόφωνο. Και μάλιστα τότε, επειδή λίγοι ξέραν γράμματα, μαζεύαν τον κόσμο γύρω και διαβάζαν την εφημερίδα δυνατά. Ό,τι και αν έλεγε, πωλείται μαγαζί στην Κωνσταντινούπολη, α πούμε. Στο το και αυτό και ήταν τα τα νέα που μαθαίναμε. Και από την άλλη το σπουδαιότερο όλων ήταν ότι μετέφρασε πάρα πολλά βιβλία της εποχής εκείνης σύγχρονα εκπαιδευτικά όπως ας πούμε φυσική, γεωγραφία και τέτοια βιβλία αλλά και μυθιστορήματα όπως τους Αθλίους, του Βίκτορα Ουγγό, ε, τους Τρεις και άλλα τέτοια στα τουρκικά στα Καραμαλίδικα, τύπωσε τα βιβλία και διαδόθηκαν αυτά πάρα πολύ και επίσης θρησκευτικά βιβλία, γιατί στο εσωτερικό της Μικρασίας είχαν έρθει αυτοί οι διάφοροι καλόχαροι Ευρωπαίοι που μας αγαπάνε πάρα πολύ, δεν ξέρετε πόσο, είναι όλοι φίλοι μας. Αμερικάνοι μισιονάριοι προτεστάντες, οι οποίοι παρήχανε βιβλία και λεφτά και ρούχα στα παιδάκια και και τα προσιλητίζανε να τα κάνουν ευαγγελικού και διαμαρτυρωμένου. Έχουμε τέτοιε περιπτώσει, δύο-τρία χωριά τη Καπαδοκία, ελληνικά, χριστιανικά, τα οποία έγιναν προτεστάντε. Πριν το 40 αλλάξανε πάλι και γίνανε Ορθόδοξοι, πήγαν στη δράμα αυτή σε κάτι χωριά σαν πρόσφυγε. Ήτανε προτεστάντε, μα ήρθανε προτεστάντε από την Τουρκία. Αλλαγμένοι τελείω. Του αλλάξω πιστούσαν, α πούμε, εντάξει, δεν είναι. Ε, δεν τους εξισλάμιζαν, αλλά τους έκαναν ευαγγελικούς. Που ε, δεν θεωρείται και τόσο τίμιο αυτό να βοηθήσεις τους χριστιανούς, αλλά να τους αφήσεις να διαλέξουν μόνοι τους τι θέλουν. Πράγμα το οποίο κάνανε παλαιότερα, στα 1500, οι μισσονάριοι της Καθολικής Εκκλησίας, το ξέρετε αυτό, οι Ισουίτες οι οποίοι είναι διπρόσωποι. Γι' αυτό λέμε Εβραίοι Ισουήτη. Γιατί τον λέμε Ισουήτη, γιατί είναι άνθρωπος του Χριστού. Λοιπόν... Τέτοιοι δρούσαν εκεί, γι' αυτό τον ονομάζουμε τον Ευαγγελινό Μησαηλίδη, κοραή του μικρασιατικού τουρκόφωνου ελληνισμού. Διότι όπως ο κοραής άνοιξε τα μάτια των άλλων Ελλήνων και τους διαφώτισε, μέσα από τα βιβλία του, τους έκανε γνωστούς, τους αρχαίους συγγραφείς και όλα αυτά, αν δεν ήταν ο κοραής να τα κάνει αυτά, ο διαφωτισμός θα αργούσε να έρθει, θα ερχόταν μετά τον, ε, τη δημιουργία του, του ελληνικού κράτους έτσι λοιπόν είναι μια σπουδαία προσωπικότητα και ένας άλλος πολύ σπουδαίος δέος αργότερα όμως, στην εποχή του 20ου αιώνα πια, είναι ο Γιώργος Ιωακίμογλου, το σπίτι του θα το δούμε. Αυτός ήταν γιος ενός προύχοντα που έβγαινε και κοντζάμπασης προεστός στο, στα κούλα, ο Χαράλαμπος Ιωακίμογλου, σώζεται και το σπίτι του με την επιγραφή. Αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε το 1889 και πέθανε στην Αθήνα το 1979. Είναι ο σπουδαιότερος καθηγητής φαρμακολογίας που πέρασε από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, αξεπέραστος. Οι μελέτες του ακόμη και σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικές για τους φαρμακοποιούς και τους βιολόγους και όλους αυτούς που σπουδάζουν αυτά τα πράγματα. Πάνω από 120 έργα, Υπήρξε πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος της Ακαδημίας από το 1930. Πριν το 1930 ήταν καθηγητής, δεν έζησε τη, τη σφαγή, θα τον είχαν σκοτώσει στα κούλα, μα ήταν το 1922. Είχε φύγει από το 1910 στη Γερμανία, όπου τελειοποίησε τις σπουδές του. Τον κράτησε το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, γιατί τον θεωρούσε κορυφαίο στη δουλειά του. Τον έφερε ο Βενιζέλος το 1928 στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στην κυβέρνηση, την τελευταία κυβέρνηση Βενιζέλου. Και από εκεί και πέρα είχα ακούσει από μια παλιά φαρμακοποιό μαθήτριά του ότι του έλεγε πάρα πολύ αυστηρό ήταν και πάρα πολύ ακριβοδίκαιο και του κούναγε λίγο το δάχτυλο και του έλεγε Τα φάρμακα είναι για να γιατρεύουν, όχι για να σκοτώνουν. Θα προσέχετε πώ τα δίνετε και πώ τα φτιάχνετε. Γιατί τότε πολλά. ήταν που τα φτιάχνανε, δεν ήταν όπως σήμερα οι, εταιρείε όλες που τα φέρνουν έτοιμα. ήταν οι φαρμακοτρίφτες που λέγανε. Ο λαός. Λοιπόν, αυτός ο Ιωακίμογλου σκεφτείτε ότι ήταν πάνω από 20 χρόνια ο πρόεδρος του Υγειονομικού Συμβουλίου του κράτους μέχρι το 1950 και, και ο πρόεδρος του Βιοχημικού Εργαστηρίου του Ευαγγελισμού από το 30 τόσο μέχρι το 60. Κορυφαίος άνθρωπος σε αυτή τη θέση στη φαρμακολογία και στη δουλειά του. Ο Ιωακίμογλου, ένας άλλος επίσης σπουδαίο σε πιο δεύτερη μοίρα είναι ένας έμπορος που λεγόταν Ακάσογλου, είχε κάνει λεφτά στη Σμύρνη και έχτισε ένα σχολείο στη συνοικία του Αγίου Βουκόλου και Πολυκάρπου που είναι, σώζεται και το σχολείο του, είναι τουρκικό σήμερα. Ένα πολύ μεγάλο σχολείο που πήγαιναν τα παιδιά αυτή τη ενωρία του Αγίου Βουκόλου που είναι άκαυτη, δεν κάηκε αυτή η γειτονιά, γιατί ήταν ανάκατη με Αρμένικα και κυρίω με τουρκικά σπίτια. Και οι Τούρκοι την προφύλαξαν γιατί θα παίρναν φωτιά και τα δικά του, τους οι δικέ του γειτονιέ. Οι Έλληνε των Κούλων είχαν μία τραγική τύχη. Ξέρετε, μετά το 1908 που έγινε η. Στην Τουρκία, στη Θεσσαλονίκη, η νεοτουρκική επανάσταση και βγήκαν οι νεότουρκοι στην εξουσία. Στην αρχή τάξανε στους, στους όλους τους λαούς τους υπόδουλους, τα Βαλκάνια δεν είχαν ελευθερωθεί ακόμη ολόκληρα, τάξανε ισοπολιτεία, δημοκρατία, αδελφοσύνη, όλοι οι λαοί θα είναι τώρα με τα ίδια δικαιώματα, δεν θα υπάρχουν οι μουσουλμάνοι, οι πιστοί και οι γιαβούριδες, όλοι οι άλλοι που είναι άπιστοι, εβραίοι, καθολικοί, ορθόδοξοι, δεν ξέρω τι, θα είναι όλοι οι ίσοι, θα έχουν αδελφοσύνη. Ε, αυτά ήταν όλα υποσχέσεις της πλάκας, το λόγια του αέρα. Η πραγματική διάσταση της επανάστασης ε, είναι σε ένα ε, σύνθημα που μέχρι σήμερα ε, επικρατεί και το μελετούν οι ιστορικοί, η Τουρκία στους Τούρκους. Όποιος δεν είναι Τούρκος πρέπει να χαθεί, να εξαφανιστεί από προσώπου γης, να εξαερώθει, ξέρω εγώ τι να γίνει. Και επειδή στα 1910... Κανένα λαό, δεν είμαστε στο 1500, κανένα λαό των Βαλκανίων ή τη Μέση Ανατολή δεν πρόκειται να αλλαξοπιστήσει ομαδικά και να γίνει Τούρκο. Όλοι είναι συνειδητοποιημένοι. Αρμένιδε, Άραβε, Χριστιανοί, Αλβανοί, ακόμη και οι Αλβανοί που ήταν μουσουλμάνοι οι μισοί, οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι, οι Έλληνε. Όσοι ήταν υπόδουλοι στην αυτοκρατορία, οι Εβραίοι, δεν επρόκειτο να πούνε Α, εμεί είμαστε Τούρκοι. Τούρκοι υπήκοοι είμαστε. Ε, ωραία, αυτό δεν λέει και τίποτα στα χαρτιά. Και ο Πατριάρχη μα είναι Έλληνα στην Κωνσταντινούπολη και έχει τουρκική υπηκότητα. Και εμεί έχουμε εδώ 150.000 Τούρκου που έχουν ελληνική υπηκότητα. Έτσι δεν είναι. είναι. Αυτά είναι θέματα τυπικά. Λοιπόν, ε, και από εκεί και πέρα άρχισαν, επειδή είδαν ότι δεν πρόκειται να τους εξαφανίσουν αυτούς, άρχισαν τις διώξεις, τη στράτευση των χριστιανών Ελλήνων και Αρμενίων, οι οποίοι χάθηκαν στα μελέτα μπουρού, τα τάγματα εργασίας, πάρα πολλοί κουλαλίδες πήγαν στο στρατό, αυτοί την ψιλογλιτώσανε γιατί ξέρανε και τουρκικά και μπορούσαν έτσι λίγο να ελιχθούν κάπως και να μην περάσουν το ίδιο κακά όπως οι ελληνόφωνοι των παραλίων που αποδεκατίστηκαν. έχετε διαβάσει τα ματωμένα χώματα όλοι. Είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση από το 2014 μέχρι το 1918 19 στα 19 γίνεται η απόβαση των Ελλήνων στη Σμύρνη, οι, οι, οι πρόσφυγες, οι στρατιώτες όλοι αυτοί επιστρέφουν. Στα Κούλα δεν έχουμε τέτοιους διωγμούς, δεν έγιναν εδώ διωγμοί Ελλήνων, έμειναν εκεί οι άνθρωποι, αλλά ζορίστηκαν πάρα πολύ, τους μποϊκόταραν οι Τούρκοι, δεν αγοράζαν τα προϊόντα τους και όλα αυτά και ούτε τους πουλούσαν, είχε γίνει τέτοια προπαγάνδα. Οι Έλληνες πήγαιναν στα χωριά και μάζευαν, ας πούμε, από τους χωριάτες, ή ε, τους κατοίκους των ορεινών περιοχών, τα βελανίδια, το μαλλί, τα σιτηρά, το τυρί και τα κατέβαζαν στην πόλη και από εκεί τα μεταπουλούσαν. Πάρα πολλοί έκαναν αυτή την... Ε, ήτανε μεσάζοντες σε προϊόντα αγροτικά, κυρίως τα βελανίδια, στο μαλλί και στα, στις ρίζες των χρωμάτων. Και επίσης πουλούσαν στα χωριά πράγματα που έφεραν από τη Σμύρνη ή από τα Κούλα, τους πήγαιναν ζάχαρη, καφέ, γυαλικά, ήδη με φάσματα, κλωστές, τσίτια, πανικά, τέτοια διάφορα, γιατί τα χωριά ήταν πολύ πίσω τα ορεινά εκεί στην περιοχή. Και οι Τούρκοι πολύ αγαπούσαν τους Έλληνες και ζούσαν πάρα πολύ καλά, διότι ήταν, ερχόταν ο έμπορος στο χωριό που θα φέρει την πραμάτια, θα φέρει κάτι το διαφορετικό, ας πούμε, και θα, και θα γευτούμε κάτι διαφορετικό και θα εξυπηρετηθούμε με τις κλωστέ, τα υφάσματα, τα σιδερικά ψιλολόγια, γυαλικά και τέτοια, ό,τι χρειαζόταν τέλος πάντων ο κόσμος εκεί. Ε, αυτά τους μποϊκόταλαν στον πρώτο διώγμα, δεν τους δίνανε γιατί είχε φανατιστεί ο τουρκικός πληθυσμός πάρα πολύ. Τα πράγματα με την καταστροφή, τα ξέρετε, είναι τραγικά, τα αποτελέσματα έφυγαν πάρα πολύ γρήγορα, οι κουλαλίδες πήγαν στη Φιλαδέλφια οι περισσότεροι να φύγουν με το τρένο. Κατεβήκανε στη Σμύρνη με τα τελευταία βαγόνια πια και οι κάτοικοι από το Σαλιχλή σώθηκαν οι περισσότεροι, αλλά δυστυχώς μείνανε πάνω από χίλια άτομα. Δηλαδή το 1 τρίτο του πληθυσμού έμεινε. Οι άντρε σκοτώθηκαν τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, τους πήγαν παρά έξω και τους εκτέλεσαν και κράτησαν 600 γυναικόπαιδα περίπου σε ένα τεράστιο σπίτι που είχε 30 δωμάτια. Τους κράτησαν όλο το Σεπτέμβρη από την 1η περίπου Σεπτεμβρίου που μπήκαν οι Τούρκοι εδώ στο, στα Κούλα μέχρι το τέλος του Οκτώβρη τους κράτησαν εκεί εχμάλωτες τις γυναίκες, τα παιδιά και διάλεγαν κατά διαστήματα κορίτσια όμορφα, τα βίαζαν και τέτοια διάφορα και μετά τους πήρανε από τα Κούλα με τα πόδια και τους πήγανε στα μέρη του Άι Βασίλη, στην Κεσάρια, στην Καπαδοκία οι άνθρωποι στον δρόμο πέρασαν τα πάνδυνα, πέθαιναν και έπεφταν ξεροί, το φαγητό ήταν ελάχιστο, ε, δεν τους πρόσεχε κανένας, μόνο από μέρη που περνούσαν τους έδιναν οι χριστιανοί λίγο φαγάκι, λίγο νερό, κάτι τίς να τους βοηθήσουν, κάνα κουρέλι να ντυθούν και τέτοια, πέρασαν τραγικά, αφού σεριανίσαν όλα τα μέρη της Καπαδοκίας, ήρθανε το 1900, στο τέλος του 1923 και το 1924 στην Ελλάδα, μετά την υπογραφή της ανταλλαγή. μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, τον Ιούλιο του 1923. Υπογράφτηκε. Φανταστείτε, το τι τα λεποριστικά να αποδεκατιστεί από αυτά τα 600 γυναικόπαιδα, ότι τα μισά δεν ήρθαν στην Ελλάδα. Αν ήρθαν 200 άτομα, είναι ζήτημα. Του πήγαν στη Θεσσαλονίκη, πολλοί κουλαλίδε πήγαν εκεί και διασκορπίστηκαν στην Κατερίνη και σε μια περιοχή έξω από τη Θεσσαλονίκη που λέγεται Νέα Φιλαδέλφια. Όχι η Νέα Φιλαδέλφια τη Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε, έχουμε τέτοια διάφορα διπλά ονόματα, όπω έχουμε Νέα Ιωνία του Βόλου, Νέα Ιωνία τη Αττική. Ε, νέα Φιλαδέλφια στη Θεσσαλονίκη, νέα Φιλαδέλφια στην Αθήνα, ή νέα πέραμο στα Μέγαρα και νέα πέραμο στην Καβάλα. Λοιπόν, ήταν τραγική η μοίρα του ε, και κανεί δεν έγραψε για αυτή την πόλη. Εγώ, όταν πήγα πριν πολλά χρόνια, πριν 20 χρόνια, έπαθα ένα σοκ. Δεν ήξερα τίποτα. Δύο σειρές. ήξερα ότι μέναν εκεί 3.000 Έλληνες. Λες εκεί, και. Η αφορμή για να πάω, δεν ξέρετε ποια είναι, όμως, όταν ήμουν μικρός, μέχρι πρότινος δηλαδή, τώρα τα βαρέθηκα, γιατί βαρέθηκα πια, μάζευα γραμματόσημα. Και κάποια στιγμή έπεσε στα χέρια μου ένα γραμματόσημο με ένα υπέροχο σπίτι, που θα το δείτε φωτογραφία, που έγραφε από κάτω κούλα. Ήταν τότε που κηρύχτηκαν μερικά μέρη της Τουρκίας διατηρηταία και είχαν βγάλει κύριε Γιώργο μου γραμματώσιμα, τα κούλα, cool που, η Ρόδος, η Ήδρα, τι έχουμε ωραίο διατηρητέο στην Ελλάδα, τα ανάλογα. Και λέω, κούλα, πού είναι, τι κούλα, ποια κούλα είναι αυτή. Νόμιζα ότι είναι καμιά κυρία, κανένα μέρο, όλοι έτσι νομίζουν. Και τη βρήκα στο χάρτη την πόλη και λέω εγώ κάποια μέρα θα πάω εκεί. Όταν άρχισα τα ταξίδια μου στη Μικρασία, μια και βρέθηκα στη Σάρδης, και είχα σκοπό να πάω στο Ουσάκ και στο Αφιόν έτσι να δω τα μέρη που νικήθηκε ο στρατός μας, λέω «Α, τα τακούλα». Αφού μπήκαμε σε ένα συγκλονιστικό τοπίο πυρίληπτων και πυριγενές, όπως λένε οι αρχαίοι, ξαφνικά ανοίχτηκε μπροστά μας, έτσι, κατεβαίνει ο δρόμος και τα κούλα είναι στην άκρη, έξω από το δρόμο, ένα μπουκέτο από κόκκινες στέγες μια καταπληκτική. Νόμιζε κανεί ότι είναι πραγματικά μπουκετάκι με τα σπίτια, έτσι όπω ήταν. Και από τότε έχω πάει 7-8 φορέ. Έχω φωτογραφίσει, έχω. Και μετά γνώρισα τον κύριο Γιαξόγλου που μου είπε και μια συγκλονιστική ιστορία τη γιαγιά του, που έζησε όλα αυτά που σα είπα πριν. Οι πληροφορίε οι περισσότερε που ξέρουμε είναι στο κέντρο μικρασιατικών σπουδών από δύο κουλαλιέ την ηφηγένεια Αξαρλόγλου και τη Δέσποινα Γιανούσογλου ή Γιανούση, οι οποίες κατέθεσαν τη μαρτυρία τους για τα χωριά τους, εκεί, γιατί δεν είναι μόνο τα κούλα, και ένα-δύο διπλανά χωριά, το Μένε, το οποίο είναι η αρχαία λιδική πόλη Μεωνία, με αλφαγιώτα, έτσι αποκαλούν οι αρχαίοι ποιητές και τη Λιδία γενικά, Μεωνία, με αλφαγιώτα. Και ένα άλλο χωριό, το Γκιόλντε, που δεν ξέρουμε τι κρύβεται πίσω από αυτό το όνομα. Στα τουρκικά δεν σημαίνει απολύτω τίποτε. Και οι ίδιε οι κουλαλίδε λέγανε για το Γκιόλντε ότι αυτοί είναι από του παλιού Έλληνε. Είδατε που δεν μοιάζουν με του άλλου. Δεν είναι καστανοί και, μελα... και μελαχρινοί και μαυρομάτιδε. Είναι κατάξαντοι. Αυτοί είναι πελασγίτε. Φανταστείτε τη μνήμη από την αρχαιότητα ότι αυτοί είναι πελασγοί πελασγίτες η λέξη είναι πάρα πολύ δηλωτική και μιλούσαν μία περίεργη, ακατάληπτη ελληνική γλώσσα. Οι κουλαλίδες δεν τους καταλάβαινε γιατί μιλούσαν τουρκικά. Στο Γκιόλντε ξέρουμε ότι υπήρχε μια υπόγεια βυζαντινή εκκλησία πάρα πολύ σπουδαία με αγίασμα και εκεί μαζευόντουσαν όλοι από τα χωριά τα φώτα και κάνανε το, το ρίξιμο του σταυρού. Ήτανε δίπλα στην Αγία Τράπεζα το Αγίασμα αυτό, υπόγειο, και εκεί πήγαινε ο Μητροπολίτης Φιλαδελφίας με πολύ μεγάλη έτσι, ε, με σεβασμό και τελετουργίες ειδικέ και κάνανε και κάτι άλλο που μας δείχνει ακριβώς και τη Βυζαντινή τους προέλευση. Κάνανε τα παλικάρια του χωριού, κάνανε κονταρομαχίες υποτικό κατάλοιπο και ρίχνανε το ακόντιο που, που θα πάει πιο μακριά. Δηλαδή αυτά που έκαναν οι Βυζαντινοί τον 7ο, τον 8ο, τον 10ο, τον 12ο αιώνα. Και ε, άλλο χαρακτηριστικό, γι' αυτό μόνο η Ακαδημία Αθηνών μπορεί να έχει κρατήσει κανένα κατάστιχο με λέξεις από τον Γιόλντα, έχει εξαφανιστεί αυτή η διάλεκτος, ε, το ιδίωμα. Έκανε, λέει, ο χωροφύλακα, ο, 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 ο μοίραρχος εκεί που πήγε στα 1919-20 ο Έλληνας, η ελληνική διοίκηση, έβαλε τους μορφωμένους να γράψουν να του γράψουν ένα λέξη και τέτοια για να μπορεί να συνεννοείται ένα υποτυπώδες λεξικό. Αυτά είναι τα δύο χωριά, τα πιο κοντινά στην πόλη που είχαν και τοποθεσίες με αγιάσματα, τοποθεσίες με ερήπια κτλ. Λοιπόν, τώρα θα προχωρήσουμε στα slides μπορούμε να σβήσουμε καλά φως από εδώ και να ανάψουμε από πίσω. Δεν ξέρω αν φαίνονται καλά τα slides. Φαίνονται. Λοιπόν, δείτε... Α, όχι. Έτσι, άμα φαίνονται αυτά... Α, φαίνονται... Δεν ξέρω, τα βλέπετε καλά. Ωραία. Κοιτάξτε έναν από αυτούς τους κόνους. Είναι 53 εικόνοι των ηφαιστείων. Βλέπετε πώς είναι, έτσι, ηφαίστειο κανονικό. Δείτε το επόμενο. Η φωτογραφία είναι από ψηλά ο κόνος του ηφαιστείου και γύρω-γύρω και η γη που φαίνεται έτσι σαν καμένη, άλλο χρώμα. Και έχουμε ηφαιστειογενείς ε, σχηματισμούς όπως είναι στην Καπαδοκία. Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια κυκλοφορεί στους τουρκικούς τουριστικούς οδηγούς, η περιοχή είναι ιδιαιτέρου φυσικού κάλους κλπ, η λέξη «κουλαντόσια». Είναι ε, συνδυασμός από το «καπαντόσια» Ε, αντί για κάπα που έχει μπροστά η Καπαδοκία, έχουν βάλει κούλα και ντόσια από την Καπαδοκία, το δοκία δηλαδή. Εδώ αυτό αν το δει κάποιο, θα πει η Καπαδοκία είναι. Ενώ είναι εκεί, έξω από τα κούλα. Αυτοί οι παράξενοι σχηματισμοί που είναι όλοι φεστιογενείς και έχουν γίνει στο διάβα των χιλιετιών από την αποσάθρωση και τα νερά. Το έδαφος από πάνω είναι σκληρό. Κάποια στιγμή παθαίνει ρογμέ, περνάει το νερό και ο αέρα και από κάτω είναι μαλακό, είναι σαν άμμο. Το σκάβει με το κουτάλι. Γι' αυτό στην Καπαδοκία είναι όλα υπόσκαφα. Και εδώ η εκκλησία που σα είπα στον Γκιόλντε. Κοιτάξτε του σχηματισμού αυτού. Είναι πάρα πολύ παράξενοι. Και το έδαφο εδώ που είναι μαύρο. Αυτό το, το, που έλεγαν οι αρχαίοι που το έλεγαν αυτό το. Ε, οι λόφοι είναι μυδροπαγεί, ο πέτρε μαύρε είναι αυτά τα ορεινά μέλανα εξ καμένη γη στην κυριολεξία. Και ανάμεσα φυτρώνουν αυτά τα σπουδαία, τρέχουν νερά ιαματικά, έχει πολλά ιαματικά η, η περιοχή μέχρι τη Φιλαδέλφια και σε αυτά τα νερά συναντάει κανείς και μία γέφυρα όπως αυτή εδώ, η οποία είναι πολύ μεταγενέστερη βέβαια, του 14ου αιώνα, αλλά έχει εντυχισμένη επιγραφή από τα ελληνιστικά χρόνια, άσχετη με το γεφύρι κάπου εκεί βρέθηκε αυτή η πάρα πολύ ωραία τοξωτή γέφυρα που έχουμε και στην Ελλάδα τέτοιε. Οι πέτρε τη περιοχή είναι μαύρε. Να δείτε και αυτό το αρχαίο κατάλοιπο καλισμένο σε βράχο. Βλέπετε εδώ είναι ένα οπλίτη και εδώ κάποιε άλλε παραστάσει, αλλά είναι πάρα πολύ φθαρμένε σε κάποιο υπαίθριο ιερό από αυτά των βουνών που λάτρευαν οι αρχαίοι ήρωες, νύμφες, θεότητες διάφορες. Αυτοί είναι δύο τεράστιοι υπεσοί από την τεράστια βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, του θεολόγου, στη Φιλαδέλφια. Όπως φανταστείτε το μέγεθος της εκκλησίας. Τεράστιο κτίριο, από το οποίο δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα. Ε, ψηφιδωτώ από ένα άλλο χωριό, από ένα λουτρό. Καταπληκτικό και λέει εδώ «Χαίρετε πάντες οι έτσι, πολύ ωραίο, δεν είναι αυτό, να χαρείτε το μπάνιο σας ας πούμε και έχει έναν, τώρα ο Ποσειδώνας είναι, δεν ξέρω ποιος είναι, αυτό δεν είναι δική μου φωτογραφία, το βρήκα στο ίντερνετ, αλλά είναι από το, ένα παραδιπλανό χωριό. Αυτό βρέθηκε στα Κούλα, είναι στο Μουσείο της Μύρνης, μία θεότητα που πολλοί λάτρεψαν οι μικρασιάτες πριν από τους Έλληνες και ενσωμάτωσαν και οι Έλληνες στη λατρεία της, είναι η Κιβέλη, η θεά Ρέα. Ρέα και Κιβέλ είναι η ίδια θεότητα. Είναι η μάνα γη. Αυτή συνδυάζει τις ιδιότητες της Δήμητρας, της Άρτεμις, της Ήρας, της Εστίας. Συνοδεύεται πάντα με λιοντάρια, τα βλέπετε δίπλα, ή σκυλιά. Και είναι μια αυστηρή θεότητα της γης, της γονιμότητας, της ευκαρπίας και όλων αυτών. Η Κιβέλη από τα Κούλα. Είναι το μόνο που έχει βρεθεί. Το μπουκέτο των σπιτιών που σας λέω. Αυτό είναι ένα τμήμα της ελληνικής γειτονιάς και λίγο φαίνεται εδώ το προάβλιο του σχολείου, αυτή είναι η Λαμπίδιο σχολή, και τα σπίτια να φανταστείτε το τεράστιο μέγεθός τους. Διότι πάρα πολλά είχαν τους αργαλιούς και είχαν και χώρους για να πλώνουν τα μαλλιά να στεγνώνουν. Αυτά που βάφανε τις κλωστέ τους. Να του. Τα κούλα έτσι όπως φαίνονται σήμερα είναι από τον ελληνικό μαχαλά προς τους τουρκικούς. Σήμερα πάλι είναι μία μικρή πόλη ευτυχώ γιατί οι πόλεις στην Τουρκία όταν αναπτύσσονται, επειδή ο πληθυσμό πια έχει φτάσει στα 90 εκατομμύρια, αναπτύσσονται ραγδαία. Και έχει βέβαια άλλο σύστημα, δεν είναι όπως εμάς εδώ. Υπάρχει πολεοδομία, ρημοτομικό κλπ. Ενώ εμείς πρώτα χτίζουμε την πόλη και ύστερα σκεφτόμαστε να περάσουμε νερό, ηλεκτρικό, δρόμους κτλ. Στην Τουρκία γίνεται το αντίθετο. Μου έχει πει ένας φίλος μου Έλληνας από την Κωνσταντινούπολη, Πε για την Τουρκία ό,τι θέλει, ότι είναι κράτο φασιστικό, ότι είναι ε, καθυστερημένο, ότι είναι ε, ισλαμικό, είναι, είναι, ό,τι θέλει, ε, ανελεύθερο, όλα αυτά ναι, ισχύουν. Ένα όμω δεν μπορεί να πει. Η Τουρκία είναι κράτο. Τα λέει όλα αυτό. Είναι κράτο. Ε, υπάρχει δύναμη του κράτου. Εμεί εδώ καθ... κανονίζουμε το κράτο ανάλογα με το προσωπικό μα συμφέρον. Μην περάσει από εδώ ο δρόμο, γιατί έχω χτύματα. Βγάζω και βουλευτή, οπότε θα το πάω παραπέρα. Η αγορά στην αγορά των κούλων, η οποία ελληνοκρατείτο τότε δεν είναι η λέξη κατάλληλη, ρομιοκρατούνταν οι χριστιανοί, οι Ρωμίνοι είχαν όλα αυτά, είναι σειρέ με ομοειδή μαγαζιά που λέγονται αραστάδες. Αραστάς θα πει μία σειρά μαγαζιών όπως είναι στις παλιές πόλεις και εδώ στη Σπάρτη μπορεί να υπάρχει, που πουλάνε υφάσματα σε αυτό το δρόμο. Στον παραδιπλανό δρόμο που είναι τενεκετζίδικα, που πουλάνε κατασκευέ από τενεκέ, που παλιά οι αγρότε τα χρειάζονταν πάρα πολύ, κουβάδε, ποτιστήρια, διάφορα. Ε, στον άλλο δρόμο είναι σκοινιά και ε, είδη σαγής για τα ζώα και τέτοια αλλού κάνουν σιδερικά και εργαλεία πιο δίπλα κάνουν κοσμήματα και ασημικά εκατό ασημιτζίδες Ρωμίοι φτιάχνανε υπέροχες ε, κατασκευές κάθε είδους ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από ασημένια κουταλάκια και πώ θα πυρουνάκια, μέχρι καλάθια, διακοσμητικά, βαζάκια, κουτάκια, καθρεφτάκια, ταμπακέρες, ασημένια. Εκατό περιζήτητα. Και επίση αυτή είναι μια φωτογραφία μετά την έξοδο των Ελλήνων στη δεκαετία του 30 από τους Σαραστάδες, από την αγορά το τσαρσί των Τσαρσίτων Κούλων. Βλέπουμε, αυτό το, το τσαρσί και το 1864 και μέχρι το 1902 ξαναχτίστηκε. Αλλά χτίστηκε σε και τελείως καινούργια, καινούργιες κατασκευές και είναι αυτά τα κτίρια που έχουν νεοκλασικά στοιχεία αλλά με ντόπια υλικά. Το μάρμαρο είναι σπάνιο και έρχεται από τη Σμύρνη. Δεν είναι κάτι που υπάρχει στην περιοχή. Οι περιοχές φυσικογενείς δεν έχουν μάρμαρα. Και υπάρχει η μαύρη πέτρα, η φεστιογενή, αυτό ο βασάλτης που λέμε, η λάβα. Ε, μαγαζιά, τα περισσότερα που βλέπετε είναι ελληνικά, όπω αυτό εδώ που έχει και την ωραία του ταμπέλα. Η Ιωάννη εδώ, ένα ήττα στην άκρη, ποιο ξέρει το επιθετό του, 1877. Στα τουρκικά μαγαζιά δεν υπάρχουν χρονολογίες, μόνο στα χριστιανικά. Γιατί οι Τούρκοι μετρούσαν από τον καιρό του, του, του Μωάμεθ. Έχουν άλλη χρονολόγηση και δεν το συνήθιζαν καθόλου να βάζουν τέτοιους αριθμούς. Να δείτε τον Αραστά με τα ίδια σπίτια. Μέχρι σήμερα λειτουργούν μαγαζιά, τώρα δεν είναι ομοειδή. Απλώς σας βάζω να δείτε άλλος πουλάει οι τενεκέδες και αλουμίνια και δεν ξέρω τι. Έχουν αντικατασταθεί σήμερα. Βλέπετε τι γίνεται. Κουβάδες ήδη για την αγροτιά. Είχε και τέσσερα παζάρια. Αυτό είναι ένα γωνιακό καφενείο ελληνικό, πάρα πολύ ωραίο, στο οποίο μπορεί να δει κανείς και τούτο παρόμοιο, βλέπετε πόσο μοιάζουν το ένα με το άλλο. Είναι στη μια γωνία το ένα εδώ, στην άλλη γωνία το άλλο. Ε, και έχουν και ενσωματωμένα μερικά αρχαιότητες, όπως το, το, το ιονικό και ο που ποιος ξέρει από πού το φέρανε, το κοτσάρανε εδώ. Είναι ωραία αυτά, να τα βλέπει κανείς. Να, κι άλλο μαγαζί, μέσα εκεί βλέπετε στενάκια και είναι η αγορά, το τσαρσί με τους αραστάδες. Αλλά σήμερα δεν πουλάνε ομοιοειδή πράγματα, είναι ό,τι θέλει ο καθένας. Αυτό είναι μία ταμπακέρα από τα κούλα. Ε, οι κουλαλίδες όσοι φύγανε πριν ε, μπουν οι Τούρκοι έχουν φέρει κάποια σημαίνια πράγματα. Κοιτάξτε τώρα είναι ένα ελάφι σε ένα τοπίο έτσι, παραδεισένιο με λουλούδια κτλ. Μία σημαίνια ταμπακέρα. Έχουμε και ωραία μουσουλμανικά μνημεία όπως αυτό εδώ που είναι του Σουλεϊμάν Σάχ το μαυσολείο ε, χτισμένο με ωραίε πέτρε, πολλέ είναι από αρχαία. Είναι από αυτή την οικογένεια των Γερμιάνογλου και τα λουτρά εδώ είναι του 1503. Το λένε το καινούριο Χαμάμ. Καθόλου καινούριο δεν είναι, 500 ετών, αναπαλαιώθηκε και λειτουργεί πάλι. Ε, υπήρχαν δύο-τρία τέτοια, τα άλλα τα έχουν αφήσει και κατέρευσαν. Και ένα πολύ ωραίο τζαμί που το βλέπετε εδώ, το τζαμί του ε, Χατζή Αβδουραχμάν. Bay, ο οποίος το έχτισε το 1574. Έχει και μερικά παλιότερα, αλλά αυτό σας το έβαλα για να δείτε. Ε, οι πρόσωποι, οι κολόνες, είναι όλες από αρχαιότητες, μάλλον από τη Σιλανδό, το Σέλεντι που είναι κοντινό, ή από τη Φιλαδέλφια, η Φιλαδέλφια είναι στα 28 χιλιόμετρα, μπορούν να μεταφερθούν, και έχει πολύ ωραίο μουσουλμανικό ανικονικό διάκοσμο όπως αυτά εδώ. Βλέπετε τι ωραία που είναι. Ε, δεν μπορώ να έχω το χέρι μου, πού να το βάλω. Λοιπόν, ε, δείτε και αυτό. Αυτό έτσι είναι κατά φαντασία, είναι αυτές οι πολύ ωραίες γλάστρες, το στυλ που λέμε τουρκο-μπαρόκ. Επηρεασμένο αυτό είναι τουρκο-μπαρόκ, επηρεασμένο από την Ευρώπη όλα γεμάτα η διακόσμηση, αλλά σε τουρκική, ανατολίτικη εκδοχή. Το τουρκο είναι αυτό το πράγμα και στα ρούχα και στα σπίτια. Το έχουμε σε όλη την Ελλάδα, στα σπίτια του 18ου αιώνα αυτά όλα που βλέπουμε στα μπελάκια, στα, στη Σιάτιστα, στα Γκαστοριά, όλα αυτά είναι τουρκομπαρόκ. Είναι η αρχιτεκτονική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και από κάτω βλέπετε έναν μήλο ε, και ένα τοπίο με σπίτια, με ένα τζαμί εδώ και ένας μήλος τεράστιος που είναι κάτι το οποίο ε, στην περιοχή των Κούλων δεν υπήρχαν μήλοι ανεμόμηλοι, μόνο υδρόμηλοι με νερό που κινούνταν συνεχίζουμε στον Αραστά και αν κανείς πάει ευθεία στο κέντρο του, 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 Τσαρσιού θα βγει σε αυτό το γωνιακό σπίτι με την ένδειξη «Ζαφέρ Σοκάκι». «Ζαφέρ» είναι η νίκη στα τουρκικά, το Σοκάκι της νίκης. Από εδώ μπήκαμε, τους νικήσαμε και τους πήραμε το μαχαλά τους, τους δυο μαχαλάδες τους. Έτσι, η περιοχή των ελληνικών συνοικιών σε πάρα πολλά ε, μέρη τουρκικά λέγεται ή της απελευθέρωσης, ή κουρτουλούς μαχαλά, δηλαδή, της απελευθέρωσης που διώξαμε τους Έλληνες και απελευθερώσαμε τη γειτονιά, ή τζαφέρ. Έχετε ακούσει και το επίθετο τζαφέρι, είναι πολύ συνηθισμένο και στην Πελοπόννησο και αλλού τζαφέρ, τζαφερίδη, τζαφέρογλου. Τέτοια. Δείτε και αυτό το στυλάκι, μοντέρνο για την εποχή εκείνη, το αρχιτεκτονικό, τούβλα, άσπρα, μάρμαρα το σπάνιο και τα μαύρα, οι μαύρες πέτρες που είναι πολύ χαρακτηριστικέ στην περιοχή. Αρχίζουν οι ελληνικές συνοικίες, μεγάλα σπίτια, σοκάκια στενά, κανόνιστα, παλιές γειτονιές, που και που κανένα μοντέρνο σπίτι, όπως αυτό εδώ που το βλέπετε, είναι ένα κιτσάτο σπίτι θα έλεγα εγώ, με πολλά νεοκλασικά στοιχεία, είναι σπάνια τα νεοκλασικά εδώ, έχει πολλά οθωμανικά. Ε, δείτε ένα τρίστρατο, από εδώ δεξιά πάει στα τουρκικά και από εδώ αριστερά βγαίνει στα ελληνικά. Αυτό το σπίτι είναι ανάμεσα στις γειτονιές. Είναι δύο μαχαλάδες του ελληνική και επτά τουρκική. Σπίτια τέτοια που θεωρούνται αστικά, δεν έχουν πάνω όροφο συνήθως. Και εδώ είναι μία από τις παλιότερες γειτονιές, ένα σημείο αναφοράς για την πόλη, και για τους Έλληνες και για τους Τούρκους, είναι η γειτονιά του Κοντζά Τσεσμέ ή Εσκή Τσεσμέ. Τσεσμές είναι η βρύση. Και Κοντζά ο μεγάλος, Εσκή ο παλιός. Η μεγάλη η παλιά βρύση που είναι κάτω, εδώ που είναι το παιδάκι με το ποδήλατο, εδώ ακριβώ βρισκόταν και η Βυζαντινή Ακρόπολη. Αυτό είναι ο Κοτζάτσε μέσ Κατεβαίνει πολλά σκαλιά. Είναι η παλαιότερη βρύση στα κούλα, χρονολογημένη από τη, τα μάρμαρα τη κατασκευή γύρω στον 14ο με 15ο αιώνα, αλλά σε θέση πολύ παλαιότερη, γιατί είναι κάτω από το επίπεδο τη γη. Του, του δρόμου και από πάνω της ακριβώς, από τον Εσκίτσεσμε, είναι η μικρή, το μικρό βυζαντινό καστράκι των κούλων, που κάποιος τοπικός άρχοντας θα έμενε εκεί βυζαντινός. Και εδώ μάλιστα λέει ότι κατέβαιναν τα κορίτσια ε, το απόγευμα όταν έπεφτε λίγο ο ήλιος, τα κορίτσια των Ελλήνων που δεν έπρεπε να κυκλοφορούν στους δρόμους για το φόβο των Τούρκων. Και κατέβαιναν εκεί να πάρουν νερό και να ξεμουδιάσουν και να κουτσομπολέψουν, να πούνε πέντε κουβέντε. Ε, αυτά είναι σπίτια ακριβώ απέναντι από τον Κοντζάτσε Με. Ένα σπίτι νεοκλασικό, αυτό εδώ που βλέπετε. Και θα το δείτε, η πόρτα του έτσι θυμίζει πάρα πολλά νεοκλασικά σπίτια σε όλη την Ελλάδα. Και κοιτάξτε στην πόρτα του ο βασιλικό θηρεό των Ελλήνων. Η σιδεριά έχει το σταυρό, το στέμα κτλ. Αυτά, αυτές τις σιδεριές τις φτιάχνανε τα εργοστάσια εισηγόνης στη Σμύρνη και έχουν είτε τα αρχικά του διοκτήτη, είτε το βασιλικό θυρεό της Ελλάδας, είτε καράβι, αν ο ιδιοκτήτης είναι καραβοκύρης ναυτικός και διάφορα τέτοια. Είναι πολύ χαρακτηριστικά. Αυτό είναι το Ατίκ ή Εσκίτζαμι, η Βρύση είναι ακριβώς από κάτω, εδώ, κάτω από αυτό το τοίχο, το, το και αυτό είναι στη θέση της Ακρόπολης. Είναι το παλιότερο τζαμί των Κούλων στις αρχές του 14ου αιώνα και ένα από τα παλιότερα στην Τουρκία. Συνεχίζουμε στους δρόμους της ελληνικής συνοικίας. Αυτό είναι το σπίτι το μεγαλύτερο των Κούλων, ενός ανθρώπου, ε, μιας οικογένειας μάλλον, Χατζημοϊσόγλου, το μεγαλύτερο σπίτι, το οποίο σήμερα είναι... Ανεμόν Χοτέλ, πάρα πολύ ωραίο. Εδώ έκλεισαν τα 600 γυναικόπαιδα στα 30 δωμάτια αυτού του σπιτιού, το οποίο δεν σας πείθει για μεγάλο έτσι όπως το βλέπετε απ' έξω, αλλά άμα μπείτε μέσα είναι συγκλονιστικό. Αυτή είναι η αυλή του. Είναι τριόροφο, το πάνω είναι το καλοκαιριανό που έμεναν το καλοκαίρι και το μεσαίο είναι το χειμωνιάτικο. Ανάμεσα στους ξύλινους ορόφους για να έχει ζέστη να μην έχει ούτε πολύ αυτή και είναι το σπίτι προσανατολισμένο πολύ ωραία μακριά από το βοριά προς τα νοτιοδυτικά. Έτσι, όχι ούτε στην Ανατολή, η Ανατολή είναι ο δρόμος. Στο σπίτι αυτό λέγανε ότι είχε τέτοιο πλούτο ο Χατζημοϊσόγλου που είχε τις λύρες μέσα σε μια στέρνα και που και που τις φτιάριζε για να μην μου χλιάσουνε. Έτσι λένε οι πληροφορήτριε, για να θέλει να δείξει όσο και αν είναι υπερβολικό ότι είχε τόσα πολλά λεφτά. Φαίνεται από τη σπιταρόνα από αυτή. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Έχει αναπαλαιωθεί και ωραία η αυλή. Εγώ μια φορά το είδα τα πρώτα χρόνια δεν ήταν έτσι, ήταν σε κακή κατάσταση, είχαν σαπίσει πολλά ξύλα και είχε γάμο εδώ και είχαν βάλει κάτι τεράστια καζάνια από εδώ μέχρι τον κύριο Γιαξόγλου και ψήνανε επιλάφια, κοτόπουλα, μπάμιες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, διότι θα ήταν καλεσμένοι 500 άνθρωποι και πάνω. Κάτι τεράστιο και μα φωνάξαν οι Τουρκάλε να δούμε μέσα. Ήταν τεράστια τα καζάνια με τεράστιε ποσότητε φαγητού, ούτε σε στρατόπεδο εδώ στη Σπάρτη που έχει στρατόπεδο τόσο φαΐδε θα το μαγειρεύανε. Κοιτάξτε λεπτομέρειες από τη σκάλα. Τα ξύλα, κοιτάξτε τα δωμάτια. Μέσα. Τώρα εγώ το είδα άδειο στην αρχή, αλλά τώρα έχει γίνει ξενοδοχείο και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι η βορεινή του πλευρά. Βλέπετε λίγα ανοίγματα εδώ. Δεν έχει πολλά να μην είναι στο μάτι του Βοριά. Το απέναντι σοκάκι, άλλα σπίτια τέτοιου τύπου, κολλητά το ένα δίπλα στο άλλο, παρόμοια, αλλά βέβαια δεν είναι το ίδιο πλούσια. Αυτό είναι το σπίτι από ψηλά, ανάμεσα στα άλλα. Ε, Σιδεριές πάλι με 1879 κλπ. Είναι η εποχή της τελευταίας μεγάλης ακμής στα κούλα. Όλα αυτά είναι το ένα δίπλα στο άλλο. Το ένα δίπλα στα άλλα. το σοκάκι το βλέπετε εκεί πίσω που φαίνονται οι καμάρε στο βάθο, είναι του Χατζημοϊσόγλου. Αυτά είναι τα σπίτια της γειτονιά του. Και συνεχίζουμε. Βόλτα μέσα στα κούλα. Άλλο σπίτι πολύ ωραίο αυτό το μπλε. Και τούτα εδώ πάλι. Είναι, και είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά τα μπλε και πιο ανοιχτά το λουλακί, γιατί έβαφαν οι Έλληνε με αυτά τα χρώματα. Εδώ είναι η αυλή ενό μικρού λαϊκού σπιτιού. Πίσω από τις πορτάρες και τις μάντρες κρύβονται πολύ ωραίες αυλές με λουλούδια. Όλες έχουν πηγάδια και στέρνες γιατί το νερό είναι πολύτιμο. Πολύ λίγες βρύσες υπήρχαν και όλοι έχουν για τη λάτρα τέτοια. Κοιτάξτε πόσο στενά και αυτά τα χαρακτηριστικά, τα σαχνησιά που λένε ε, στην Ανατολή ή σαχνησύρια είναι τα προεξέχοντα μπαλκόνια πάνω από το δρόμο που μεγαλώνει λίγο το δωμάτιο και έχει ένα έτσι ωφέλιμο χώρο, κυρίω για να κάνει δουλειέ στην νοικοκυρά, να μαζεύει δύο-τρει φίλε τη, να αμπαλώνει. Να... Αυτό είναι το σπίτι μια οικογένεια, οι οποίοι είναι ροδίτε, ροδοσλού στα τουρκικά. Στην περιοχή των Κούλων οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν εντόπιοι. Ή από τα κοντινά μέρη, κάποιο από το Καράχη Σάρ μπορεί να είχε έρθει, από το Σιμάβ, από αυτά τα μέρη. Είχαν έρθει όμω και άνθρωποι από μέρη μακρύτερα, ελληνόφωνοι, μυτιλινοί χτίστε και καλυμνοί και ροδίτε. Από αυτού του ροδίτε έχει το όνομα Ροδοσλού. Ροδοσλού θα πει ροδίτη στα τουρκικά. Και αυτοί ήταν αρχιτέκτονες, ερχόντουσαν να δουλέψουν, παντρεύονταν εκεί και τα παιδιά τους πια εκτουρκίζονταν γλωσσικά, μιλούσαν τουρκικά, δεν ξεχνούσαν τα ελληνικά διότι κοιτάξτε αυτή την υπέροχη μαρμάρινη πόρτα, κοιτάξτε πάνω, να του το όνομά του, Ιωάννης Ροδοσλού. Και έχει δίπλα, στο κέντρο ακριβώς εκεί που λέμε το κλειδί στην καμάρα, έχει αυτό το χερουβίμ. Ο άγγελος, ο καλός να φυλάει το σπίτι και χρονολογία έχει και πάρα πολλά διακοσμητικά τέτοια που βλέπουμε από κάποια σχολή τοπική, γιατί τα βλέπουμε σε πολλά σπίτια, βέβαια έχουν χαλάσει αρκετά. Είναι γλάστρες με λουλούδια, λαϊκή ζωγραφική, στα γύψινα, στα γύσα των... Να, δείτε αυτό, συγγνώμη. Δείτε αυτό, ας πούμε, είναι ολόκληρο το σπίτι του Ροδοσλού, όλο το μπλε, από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, μέχρι και κάτω. Μεγάλο σπίτι. Μέσα δεν έχω κατορθώσει να μπω, αλλά πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο αυτά τα σπίτια με τα χαγιάτια που απλώνανε τα μαλλιά ή ήφεναν. Σπίτια που το ένα κουμπάει στ' άλλο. Οι στέγες η μία είναι λίγο πιο ψηλά, η άλλη πιο κοντά. Με θαυμάσια πάλι τέτοια προεξοχές και όπου υπάρχει λίγο σοβάς να ζωγραφίσουμε κάτι. Λαϊκή ζωγραφική με κτίρια, με διάφορα. Και εκεί φτάνουμε στη μία από τις δύο εκκλησίες. Αυτή είναι η μεγάλη εκκλησία της Παναγίας, η οποία δυστυχώς χρησιμοποιήθηκε για θέατρο, χρησιμοποιήθηκε για αστυνομικό σταθμός μετά την έξοδο των Ελλήνων. Είχε και τρούλο, αλλά κάηκε στις αρχές της δεκαετίας του 80 και έχει μείνει κουφάρι, ερήπιο. Φαντάζομαι να τη φτιάξουν. Αυτά είναι τα λαχούρια πάνω από την Αγία Τράπεζα στο Ιερό για να δίνουν ωραίο φωτισμό. Αυτή είναι η νότια πλευρά. Το καμπαναριό ήταν τετραόροφο εδώ, υπάρχει μόνο το κάτω μέρος. Η, κεντρική είσοδος είναι αυτή εδώ και ένας τεράστιος περίβολος όπου στην αρχή έθαβαν τους νεκρούς. Στην τουρκοκρατία, στα περισσότερα μέρη και εδώ ακόμη, οι νεκροί δεν θάβονταν σε νεκροταφεία, αλλά στα προάβλια των εκκλησιών. Αργότερα, από τα τέλη του 19ου αιώνα, έγινε αυτό το στυλ για λόγους υγιεινής απομάκρυναν από την πόλη τα νεκροταφεία τώρα μέσα στις αυλές των σπιτιών και των εκκλησιών, δεν είναι καλό, τα έβγαλαν έξω. Και εδώ είχε ένα πολύ ωραίο νεκροταφείο, καινούριο, στα τέλη του 19ου αιώνα έγινε, με εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπη. Είναι ο πατέρας του Ιωακίμογλου που το έκανε αυτό το μεγάλο νεκροταφείο και ε, οι πλούσιοι τάφοι ήταν μαρμάρινοι, θα δούμε μερικούς. Η ενώ οι φτωχικοί είχαν έναν απλό ξύλινο σταυρό. Αυτό είναι το καμπαναριό η βάση του. Έχουμε... Τι έπαθε τώρα εδώ. Χάθηκαν όλα. Δεν βλέπω τίποτα. Ευχαριστώ Γιώργο για το νερό. Λοιπόν, αυτή είναι η κεντρική πόρτα. Δυστυχώ έχει αφαιρεθεί και η επιγραφή που θα μαθαίναμε πότε χτίστηκε και από ποιον κλπ. Είναι βέβαια μια εκκλησία των μέσων του 19ου αιώνα. Από εκείνη την εποχή και πέρα ε, επιτράπηκε και καμπαναριά να χτίζουν και τρούλου να βάζουν στι εκκλησίε. Από το 1856 με το περίφημο διάταγμα Χάτι Χουμαγιούν, επιτράπηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία να υπάρχουν καμπαναριά και να υπάρχουν τρούλοι στι εκκλησίες. Γι' αυτό οι Έλληνε έβγαλαν το άχτι του. Χτίσαν το καμπαναριό τη Αγία Φωτεινή στη Νέα Σμύρνη, 33 μέτρα ύψο το καμπαναριό. Ή χτίσαν κάτι εκκλησίε, όπω είναι ο Άγιο Θεράπων τη Μυτιλίνη, που βλέπει, είναι η μισή πόλη μυτιλινη που βλεπεις ειναι η εκκλησία. Ή πα στο Ηράκλειο και βλέπει τον Άγιο Μινάκη, είναι η άλλη μισή πόλη. Κατέρα με τούλους ε... Α, γάμοι, ας πούμε, δείτε μια, ένα ζευγάρι κουλαλίδων στα 1900. Η νύφη φορά ευρωπαϊκά νυφικά, έχουν ξεφύγει πια από τα τοπικά ρούχα, ο γαμπρός είναι τελείως σμυρνιός, τελείως ευρωπαίος. Το μόνο που έχει απομείνει είναι αυτό το τεράστιο κόσμημα και ένα που φτάνει μέχρι την κοιλιά της νύφης, ένα πεντόληρο εδώ, ένα τεράστιο τοπικό με δεκάδες πεντόληρα στο λαιμό τη. Είναι τοπικό νο, κόσμημα αυτό με τα χρήματα που φορούσαν. Ένα σπίτι απέναντι από την Παναγία, την, ναι, την Παναγία και στην πλατεία της σημερινή έχουν μεταφέρει οι Τούρκοι τα φόπλακες, οι οποίες είναι στα Καραμαλίδικα. Διαβάζουμε 1849 Οκτωβρίου 2, και από κάτω για ραμπί, σπούμε, ζαρντάντε, ολάν, τίποτα δεν καταλαβαίνουμε. Ολάν είναι νομίζω το παιδί. Και γράφει από κάτω εδώ, Ντεκτζή Ζάβαλι Μιχαήλ. Αυτός ο κακο... είναι ο καημένος. Ο καημένος ο Μιχάλης ο Ντεκτζή. Και από κάτω έχει, πολύ ωραία, θα το δούμε στο άλλο, τα σημάδια της εργασίας του. Πολύ συνηθισμένο αυτό το 18ο και το 19ο αιώνα. Τι ήταν ο Ζάβαλης ο Μιχαήλ, μπογιατζής. Έφτιαγνε μπογιές, βλέπετε το δοχείο και το ανακατευτήρι, ας πούμε αυτό, και έφτιαγνε μπογιές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν μπογιατζής. Μια άλλη, έχει δυο ταφές. Σας τις βάζω μόνο για να δείτε, τα, για όσους δεν έχουν δει ποτέ Δείτε τη λέξη τευτέρη. Ε, τα υπόλοιπα δεν ξέρω να σας πω, γιατί δεν ξέρω τουρκικά. Εδώ ξέρω μόνο. Ισμήμ Αθανάς Κιωτάγιαλη. Το όνομά μου, Ισμήμ, είναι Θανάσης Κιουτάγιαλης, από την Κιουτάχια. Και από κάτω, 1876, Αυγούστου 13, αυτά κανονικά ελληνικά, και δείχνει το επάγγελμά του. Τι ήτανε ο Θανάσης Κιουτάχιαλης ήταν γραφιάς, έγραφε σε τευτέρια. Βλέπετε εδώ το καλαμάρι με την πένα και δίπλα το τευτέρι εκεί. Και πιο κάτω πάλι το ίδιο. Ε, εδώ ο άλλος είναι άλλη ταφή πάλι που πρέπει να ήταν συγγενής, γαμπρός μάλλον. Ισμίμ Σεραφίμ δε ασλήμ Βατανίμ Καράισαρ. Το όνομά μου είναι Σεραφίμ και η αγαπημένη μου πατρίδα η ασλήμ Βατανίμη, η αγαπημένη μου πατρίδα, το Καράχισάρ, το Αφιόν Καραχισάρ. Και 1878 πάλι γραφιά και τούτο. Και από κάτω είναι πολύ ωραία εδώ η υπογραφή του Μαρμαρά, ο οποίος είναι Αρμένης και υπογράφει εδώ Μαραγκοσιάν, ελληνικά. Ο Μαραγκοσιάν, Αρμένης Μαρμαράς, που θα ήταν από από προγόνους μαραγκούς. Συνεχίζουμε πιο πάνω από την εκκλησία, στο βάθος που είναι τα δέντρα, είναι η Λαμπίδιο σχολή, ο περίβολος είναι τεράστιος και ήταν, μας λένε οι πληροφορήτρες, γεμάτος ακακίες. Μια ακακία σώζεται και αρκετές δηλαδή γύρω γύρω, αλλά η σχολή είναι ρημάδι. Ελπίζω να τη φτιάξουν, είδα τελευταία ότι θα την αναπαλαιώσουν. Είναι ένα κτίριο θαυμάσιο, διόροφο, είχε 12 αίθουσε και 4 αίθουσε για γραφεία. Στο υπό... Στο... Ισόγειο, που από τη μια πλευρά φαίνεται υπόγειο, ε, αυτή είναι η βορεινή πλευρά και εδώ υπήρχε μια εκκλησία των ταξιαρχών μικρή, που ήταν η Μητρόπολη και τα γραφεία, δίπλα σε ένα κτίριο, τα γραφεία της Μητροπόλεως. Ερχόταν ο Μητροπολίτης και έμενε εδώ. Δεν είναι Μητρόπολη τα κούλα, ερχόταν από τη Φιλαδέλφια, όποτε ερχόμαστε. Αλλά αυτό το έχουν γκρεμίσει, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι η βορεινή πλευρά. Αυτή είναι η κανονική η νότια και έχει το παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων, το οποίο δεν γκρεμίστηκε ευτυχώς. Ε, το βλέπετε εδώ έτσι στην άλλη του πλευρά. Δείτε την πρόσωψη της σχολής, ένα θαυμάσιο κτίριο. Από κάτω ήταν το παρθεναγωγείο και από πάνω το αρεναγωγείο. Η πρόσωψη νεοκλασική μας θυμίζει αρχαίο ελληνικό ναό, θα τη δείτε και εδώ με ιονικούς κύονες. Αυτά είναι τα σύμβολα της Ελλάδας εκείνη την εποχή. Ο ιονικός πολιτισμός, η αρχαιότητα, όλα αυτά είναι... Η Ελλάδα είναι εδώ. Δεν το χτίσανε σε άλλο στυλ. Ένα κτίριο όλο μάρμαρο το περιγράφουν οι πληροφορήτριες και πραγματικά έχει μεγάλες ποσότητες μαρμάρου, παρόλο που έχουν αφαιρέσει πολλά. Και συνεχίζουμε εδώ στη γειτονιά αυτή. Τα ίδια σπίτια μας ακολουθούν παντού, πορτάρες, και αυτές οι πορτάρες οι χωριάτικες έχουν πάρα πολύ ωραία ε, ρόπτρα και κλειδονιές και τέτοια, τα οποία προφανώς φτιάγνανε ε, ή τα έφερναν από τη Σμύρνη, από χιτήρια της Σμύρνης, όπως αυτό που σας είπα, τα μηχανουργία η Σιγώνη, που φτιάγνανε διάφορε συνταγές. Κοιτάξτε αυτά, είχαμε και στην Ελλάδα πολλά τέτοια, έτσι, δεν είναι και εδώ μπορεί να έχει, Γιώργο, δεν έχει τέτοια είναι χαρακτηριστικά της τουρκοκρατίας. Εδώ βγαίνουμε σε μια άλλη πλατεία, σε ένα άλλο ξέφωτο, που είναι η άλλη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Η εκκλησία σήμερα είναι έτσι, την έχουν αναπαλαιώσει, ευτυχώς, ενώ παλαιότερα ήταν σε αυτή την κατάσταση. Εγώ έτσι την πρωτοείδα, πριν από 20 χρόνια. Ρημαγμένη, το προάβλιό της το τεράστιο, και αυτό είχε γίνει πάρκινγκ αυτοκινήτων, και μέσα υπήρχαν υπολείμματα, από αγιογραφίες και τέτοια. Ευτυχώς διασώζονται τα κτίρια αυτά και μπορούν να γίνουν πολιτιστικά. Έχουν κάνει αναπαλαιώσεις όπως αυτά εδώ πάνω από το ιερό, από τα ίχνη που υπήρχαν, αλλά οι Τούρκοι δεν είναι καλοί σε αυτά γιατί δεν ξέρουν από τις αγιογραφίες και τα πασαλίβουν λίγο με μπογέ, δεν είναι πολύ καλή στην αναπαλαίωση αυτών. Στα άλλα όμω τα καταφέρνουν τέλεια. Κοιτάξτε από το διάκοσμο, ό,τι βρέθηκε μέσα. Α, να το. Ε, αυτό είναι ένα εικονοστάσι ε, με γύρω-γύρω την πορτούρα. Αυτό είναι στο ταβάνι της εκκλησίας. Ε, πολύ ωραίος διάκοσμος για μια μικρή επαρχιακή εκκλησία του 1838. Είναι τη εποχή του Όθωνος αυτή. Και εδώ μέσα σε μια προθήκη έχουν ό,τι βρέθηκε από τα παλαιότερα υπολείμματα που καθοδήγησαν τους ε, ζωγράφους και τους ανθρώπους που έκαναν την αναπαλαίωση. Στην αυλή πάλι έχουμε πάρα πολλές ταφόπλακες με καραμαλίδικα. Εδώ είναι ένα ε, καταπληκτικό. Μισάκ Ελμπιζιάν. Αρμένικα είναι αυτά τα διπλανά που βλέπετε. Αυτή είναι αρμενικό αλφάβητο. Αλλά εκείνο που μας κάνει εντύπωση είναι ότι ο Μισάκελ Μπιζιάν, αυτός που είναι θαμένος εδώ και γράφει και στα καραμαλίδικα τα ελληνικά. Κατά πάσα πιθανότητα ήταν δίγλωσσος. Μιλούσε τουρκικά και αρμένικα και έγραφε τα τουρκικά με το καραμαλίδικο αλφάβητο. 1820. Είναι πολύ παλιά τα φύ. Άλλη εδώ, η οποία είναι 1842. Σκεφτείτε αυτά αντίστοιχα στην Ελλάδα. Δεν έχει γίνει η επανάσταση του Μακριγιάννη του 1843 ακόμα. Είμαστε ποιόθωνος. Και εδώ γράφει ο τύπος Ροδοσλού Νικόλαος Χότζα. Χότζα είναι ο δάσκαλο στα τουρκικά, δεν είναι ο παπά. Παπάδε δεν έχει η μουσουλμανική θρησκεία. Έχει δασκάλου που διδάσκουν το Κοράνι. Έτσι είναι ένα... ο δάσκαλο Ροδοσλού, από την οικογένεια που είδαμε το σπίτι του. Ε, άλλοι εδώ είναι ένας που τον έ... Α, τι πάτησα, δεν μπορώ με αυτά. Τώρα κάτι πάτησε βγαίνουν άλλα. Συγγνώμη, αλλά να πατήσω αυτό. Έλα. Έλα, πού είμαστε. Να το, εδώ. Είναι για να το φέρω πιο κοντά, γιατί ε, δεν είμαι καθόλου καλός στην τεχνολογία, με συγχωρέσετε. Είμαι του φιλολογικού και όχι του τεχνολογικού. Λοιπόν, ναι βέβαια, γι' αυτό τον πήρα μαζί μου. Το βασιλεία της τεχνολογίας έχω φέρει. 1886 Οκτωβρίου, Αβραάμ ο Σοκρατινίν, Κρατινίν, Κυπρίντιρ. Είναι ο Αβραάμ, ο γιος του Σοκράτη, από την Κύπρο. Ένας Κύπριος έπικος στη Στακούλα, που είχε την τύχη Φελέκ, που λέμε και εμεί το φελέκι, είναι η τύχη στα τουρκικά. Και η, η τύχη του τον έριξε από την Κύπρο εδώ και δεν ξέρω τι άλλο λέει παρακάτω. Λοιπόν, και εδώ έχουμε ένα ωραίο πάλι που λέει εδώ πάνω. 1872, Σεπτεμβρίου 29, Τουρσούνογλου Αγγελενίν, είναι ο τάφος του Άγγελου Τουρσούνογλου ε, και παρακάτω γράφει «Ο Θεός συγχώρ» ο Θεός να το συγχωρέσει τα ελληνικά και όλα τα άλλα είναι τουρκικά. Και έχει παρακάτω και τη δουλειά του. Ήταν και αυτός γραφέας. Το βλέπετε εδώ είναι το καλαμάρι που είχαν οι γραφείς. Και τα σύνεργα ενός υφασματοπόλη τους υφασματοπόλιδες τους λέγανε μεζατζίδες στη Μικρασία και από τα μέρη τα δικά μας στην παραλία της Ερυθρέας της Μύρνης έχει και ένα στιχάκι «Ούλες οι τέχνες, τέχνες ναι, μασάτζι μεζατζίδες, μετρούνε τα μεταξωτά λες και είναι τσελεμπίδες». Και θέλανε όλες οι γυναίκες να πάρουν ένα μεζατζί, να τους έχει τα υφάσματα. Λέει «Όλες οι τέχνες, καλές τέχνες είναι, αλλά σαν τους μεζατζίδες δεν είναι, μετράνε τα μεταξωτά λες, κι είναι άρχοντες γιατί τα λαβερίζονται με τέτοια πλούσια υφάσματα. Και εδώ έχει τον πύχη, αυτό είναι ο πύχης για το μέτρημα των υφασμάτων, και από κάτω η παλάμη να μετρήσει και πόσα δάχτυλα. Θυμόσαστε που λέγαμε πέντε πύχης και τέσσερα δάχτυλα να μου δώσεις το ύφασμα. Είναι τα παλιά μετρήματα. Λοιπόν, αφήνουμε και τους τουρκόφωνους εδώ, τους θαμένους στα κούλα, ε, Αυτή είναι η ευτυχείς που θαύτηκαν στην πατρίδα τους, γιατί οι άλλοι πρόσφυγες εδώ, ξέρετε, όλη η πρώτη γενιά είχε καημό ε, να τους φέρουν χώμα και νερό όσοι πάνε για να τους το ρίξουν στον τάφο ή πέτρες. Όπου ζεις δεν πατρίζεις, λέει η Ο λόγος δεν είναι παροιμία αυτό. Άλλη πόρτα πολύ ωραία, απέναντι από την εκκλησιά του Αη Γιώργη, 1863 Ιουνίου 15. Να και τρει κουλαλιέ. Αυτά είναι από το, ένα μικρό μικρασιατικό μουσείο που έχει η Ένωση Μικρασιατών στην Κατερίνη, που σα είπα ότι έχουν εγκατασταθεί πολλέ κουλαλιέ, πολλοί κουλαλίδε, γενικώ και από τα χωριά, από τον Γκιόλντε. Είναι οι αδελφέ Βασιλιάδου, αυτέ οι δύο, με μια φίλη του. Γυναίκε γύρω στο 1900 φωτογραφημένε. Και τμήματα από ρούχα, για να δείτε την πολυτέλεια. Ένα γελέκο με σιφόν βελούδο και χρυσοκέντημα. Αυτό το άσπρο που βλέπετε είναι δεύτερη ποιότητα ύφασμα. Καλύπτεται από άλλο και δεν χρειαζόταν να είναι πολυτελέ. Εδώ ένα άλλο μεταξωτό χρυσοήφαντο με μπαμπακερό μανίκι που και αυτό καλυπτόταν. Αυτά είναι μεταξωτά που λέγονται μουαρέ που κάνουν αυτά τα νερά και στραφταλίζουν. Ό,τι από μινάρια είναι από μια ζωή πολυτελείας και κοιτάξτε και τούτο το, το ύφασμα, το δαμασκηνό, τι σπουδαίο και τι ωραίο είναι, τα, τα λουλούδια είναι νυφασμένα μέσα, δεν είναι κεντημένα από πάνω, είναι τμήματα από φορεσιές και αυτό βέβαια που είναι ένα αριστουργηματικό φέση, Φανταστείτε την πολυτέλεια της γυναίκας που θα το φορούσε με όλα τα άλλα μεταξωτά τη, γιατί εκεί μόνο μεταξωτά είναι τα ρούχα, ένα χρυσοκέντητο εκπληκτικό φέσι με χρυσοκλωστές, χρυσά ελάσματα κλπ. Είναι, δείτε τη λεπτομέρεια της, του κεντήματος και έχει και κάτι άλλο. Τέσσερις χαντρίτσες μπλε για το μάτι. Μην τη ματιάσουνε. Είναι συγκλονιστικό, έτσι, στη γωνίτσα του φεσιού, έτσι, να σκάσουν οι οχτροί μου, μη με ματιάσουνε. Μαλλιά βαμμένα με χίλια δυο. Να τα διάφορα εδάφη και τα διάφορα φυτά. Ε, μαζεύανε ας πούμε το ταράξακο, την πικραλίδα που λέμε. Τα βαλανίδια που δίνουν την Τανίνη. Το ερυθρόδανο, αυτό είναι το ερυθρόδανο. Είναι το ριζάρι, ρουβία ή βαφική είναι το επίσημό όνομα. Το ριζάρι, βλέπετε, που είναι κόκκινα οι ρίζε του, δεν είναι σε όλε τι εποχέ. Αυτό βγαίνει μόνο του, είναι αυτοφιέ, δεν το καλλιεργεί. Και πα σε ορισμένε περιόδου και το βγάζει. Αυτό είναι το από πάνω το φυτό και είναι και σαν κολιτσίδα. Θα το ξέρετε, θα υπάρχει και εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Βγαίνει παντού. Είναι αυτοφιέ. Ε, το ριζάρι, ανάλογα πότε θα το μαζέψει, βάφει πορτοκαλιά, κόκκινα και κυτρινοπά σε διάφορε αποχρώσει. Ανάλογα πότε είναι. Κοιτάξτε τι ρίζε του, Αυτά τα ξέρανε πολύ καλά οι κουλαλίδε και μέχρι το 22 υπήρχαν τα μισά σπίτια που είχαν τα φερμάνια που σας είπα. Σώζονταν φερμάνια αποκλειστική ε, χρήση να κάνουν αυτοί και αποκλειστική εμπορία με σουλτανικά φερμάνια. Αυτό είναι ένα μαμούνι που λέγεται κοξινέλα. Αυτό δίνει κόκκινη μποριά το καρμίνι. Το κόκκινο που λένε οι ζωγράφοι, από αυτό το, 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 έντομο. Επίσης, ένα άλλο είναι το κερμέζι, κρεμεζί που το λέμε, το κρεμεζί το χρώμα το κόκκινο που έβγαινε από ένα ζωήφιο που πήγαινε και εγκαταβιούσε μέσα στους καρπούς των μπουρναριών και κοκκίνιζε, έκανε κάτι κόκκινα στίγματα και αυτό βγάζανε το κρεμέζι αυτό. Και υπήρχε ακόμη και από τον απίγανο που το ξέρουμε εμείς για ξόρκια βγάζανε χρώμα. Ένα άλλο που το λέγανε λατζοχέρι, ένα άλλο που το λένε μπακάμι. Είναι χίλια δυο οι, οι, παλιοί άνθρωποι, οι παλιές γυναίκες και οι άντρες τα ξέραν πολύ καλά αυτά. Και, και εδώ ακόμα, έτσι, δεν το συζητάμε. Όλοι οι Πελοπόννησος, εμένα η μάνα μου που ήφεν είναι από την Αντραβίδα η μαμά μου Ήφαινε και έβαφε με βελανίδια, με καρυδόφυλλα, με μυγδαλιές, με τέτοια. Και μόνο κάτι χτυπητά χρώματα τα αγόραζαν από το εμπόριο. Αυτά που σας λέω το 1930 και. Εδώ είναι λινίδες. Δεν είναι από τα κούλα βέβαια, αλλά να δείτε τον τρόπο του χαλιού. Τα, οι, οι, πώς τους λένε, η αργαλή δεν είναι ο γνωστός αργαλιός που έχουμε ο, ο οριζόντιος. Είναι κάθετος. Είναι όρθιος αργαλιός που το λένε στα Τούρκικα τεζιάκι ή με μία άλλη λέξη που είναι καταπληκτική, ιστάρ. Ξέρετε τι θα πει, ιστάρ δεν είναι η θεότητα της Φινίκης, η αστάρτη που λέμε, που τη λέγανε οι Φινίκες ιστάρ, είναι το ιστάριον, υποκοριστικό του ιστός, ο ιστός των αρχαίων Ελλήνων, ο ιστός της Πινελόπης που γίνεται ιστάριον και περνάει στους Τούρκους ιστάρ παρόλο που οι Τούρκοι διακρίθηκαν πολύ στην υφαντική των χαλιών. Να, σημερινέ Τουρκάλε τα κούλα που υφαίνουν, το σχέδιο είναι μπροστά του και υφαίνουν με έναν τρόπο, δένουν κόμπου, δεν περνάνε σαίτε και τέτοια και μασούρια και δεν ξέρω τι, κόβουν μαλάκια και δένουν κόμπου. Αυτή είναι η κόμπη του χαλιού. Έτσι δένονται. Βλέπετε, είναι μια ιδιαίτερη τέχνη που πρέπει, για να γίνεις χαλιτσού, πρέπει να μπει στον αργαλιό από πέντε χρονών και να μάθεις να μετράς και να δένεις. Και βλέπεις το σχέδιο και δένεις κόμπους. Γι' αυτό λέμε, μετράνε από την πίσω μεριά πόσους κόμπους έχει το χαλί; Όσο πιο πολλούς έχει, είναι πιο ακριβό. Δείτε χαλιά τύπου κούλων, είναι στο κέντρο με αυτό το ρόμβο στην άκρη, πολλά κόκκινα και μπλε χρώματα, αλλά και γεώδη και γύρω-γύρω μπορντούρες μπορντούρε με φυτικά σχέδια. Κοιτάξτε τι εδώ. Είναι γαριφαλάκια και άλλα λουλούδια στο κέντρο. Είναι, αυτά ήταν περιζήτητα στην Ευρώπη. Κοιτάξτε εδώ άλλη λεπτομέρεια και τι ωραία χρώματα. Αυτά είναι χαλιά του 18ου αιώνα. Δεν είναι πολύ καινούρια. Να το και ένα άλλο πάλι με τα μπλε και αυτού. Είναι χαρακτηριστικά τύπου κούλα. Έτσι λέγονται. Τάπιτε κούλα. Στα παλαιοπολία έχουν και πολύ καλή τιμή, αυτό είναι πιο σύγχρονο, είναι μετά το 22. τώρα έχουν αλλάξει τα σχέδια, έχουν γίνει πιο μοντέρνα κάπως και αυτό είναι επίσης πολύ παλαιό, από τα παλαιότερα με τον ένα ε, κόνο που δείχνει και πράσινο στο κέντρο, αυτά είναι χαλιά προσευχή για τους μουσουλμάνους. Το πράσινο είναι το ιερό χρώμα και δείχνει τη Μέκα, διότι ο μουσουλμάνος για να προσευχηθεί πρέπει να στραφεί, ξέρει προς τα πού είναι η Μέκα και στο σπίτι του ακόμη. Από εκείνη, εδώ θα βάλω το χαλί, δεν το βάλω έτσι. Όπω έχουμε εμεί, α πούμε, ένα γενικό προσανατολισμό προ την Ανατολή, είναι το ιερό, αλλά δεν είναι και πάντα ακριβέ αυτό. Οι μουσουλμάνοι όμω με ακρίβεια, με τέτοια το βρίσκουν. Με πηξίδε. Η εκκλησία αυτή την αφήνουμε του Αγίου Γεωργίου, και προχωράμε στο δεύτερο πολύ ωραίο σπίτι των Κούλων, επώνυμο που ξέρω εγώ δηλαδή, είναι του Μπεγιατζόγλου. Μπεγιάζ είναι το άσπρο πανί, το άσπρο, το ολόλευκο, λευκό που λέμε εμείς. Αυτός ο Μπεγιαζόγλου μάλλον ήταν ε, έμπορος ε, πανιών. Το σπίτι πρόσωψη είναι αυτή, συγκλονιστική τη βλέπετε, θα τη δούμε και στις λεπτομέρειες. Πάνω από την πόρτα είναι ζωγραφισμένα πολύ ωραία πράγματα. Το σπίτι είναι σε καλή κατάσταση. Ένας δικέφαλος αητός ε, όχι όμως ο γνωστός δικέφαλος της Εκκλησίας, αλλά ο δικέφαλος των τσάρων της Ρωσίας. Το στέμα το ρωσικό είναι από πάνω με σταυρό, εδώ είναι χαλασμένο. Κρατάει το σπαθί και κρατάει και την οικουμένη στο άλλο χέρι ο δικέφαλος. Αυτός πρέπει να είχε είτε σχέσεις με την Κωνσταντινούπολη και τη Ρωσία, είτε κάτι άλλο. 1860 το σπίτι, Δεκεμβρίου 1η. Με τις ωραιότατες αυτές μπορντούρες, κοιτάξτε στα παράθυρα δίπλα, ένα πουλί εδώ, λαϊκή ζωγραφική, πολλά μπλε και πράσινα και αυτό είναι από κάτω ακριβώς από τα, τα πώς να το πω, όχι γύσω, είναι πάνω από τα παράθυρα και κάτω από τα μπαλκόνια. Μπαλκόνια δεν έχει ακριβώς, έχει αυτή την προεξοχή. Πολύ ωραία λαϊκά έργα. Να δείτε και εδώ για να το καταλάβετε. Το παράθυρο με τα σιδερένια ε, μπατζούρια και από πάνω είναι αυτό. Όλο το σπίτι, όλη η σειρά. Ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι. Απέναντί του πάλι το μοντέρνο. Είναι, εκείνα είναι σπίτια της οθωμανικής τεχνικής και αρχιτεκτονικής και αυτά εδώ πέρα είναι τα μοντέρνα που εμφανίστηκαν κατ' επιρροή της Σμύρνης, αλλά με τα τοπικά υλικά. Τα περισσότερα σπίτια είναι οθωμανικά. Δείτε και τις σιδεριές που είπαμε ότι είναι, είναι διαφορετικέ είναι ολόκληρη μελέτη. Πόρτες, σιδεριές. Να, δείτε αυτό που έχει, ε, αυτό που σας έλεγα, την Άγκυρα. Η Άγκυρα στη Σιδεριά. αυτό θα την είδε, του άρεσε, δεν έχει καπετανέως. Εδώ είναι 150 από τη θάλασσα, τα χιλιόμετρα είναι πολλά. Και ένα άλλο τύπου νεοκλασικό αστικό σπίτι, όλα ανακατεμένα. Το, το, το ύφος αυτό είναι καταπληκτικό, δηλαδή γιατί υπάρχουν σπίτια του 1800 και σπίτια μετά το 1870 που είναι αστικού τύπου. Και φτάνουμε σε αυτό το σπίτι της οικογένειας Ιωακίμογλου, λείπει ο πάνω όροφος. έχει μείνει μόνο το κάτω, έχει μια ωραία ταμπέλα, αλλά την έχουν βάψει πράσινη και δεν φαίνονται τα γράμματα στη φωτογραφία, που λέει Νικό... «Χαράλαμπος δε Νικόλα ο Γουλαρή Δηλαδή σημαίνει ο Χαράλαμπος και ο Νικόλας τα παιδιά του Ιωακήμ» και έχει τη χρονολογία 1870 κάτι. Εδώ γεννήθηκε ο Γεώργιος Ιωακίμογλου που σας είπα. Ο Ιωακίμογλου ήταν και ο ευεργέτης του νεκροταφείου. Έχει αυτά τα καταπληκτικά φουρούσια φερμένα από τη Σμύρνη σίγουρα και έργα τυνιακών μαστόρων. Οι μαρμαράδες της Σμύρνη περισσότεροι ήταν από την Τίνο. Ένα άλλο σπίτι πάλι. Αυτό το πράσινο είναι αγαπημένο στους μουσουλμάνους και θα το δούμε σε πάρα πολλά σπίτια. Αλλά κοιτάξτε τι ωραίο που είναι το, το χαγιάτι και άλλα σπίτια μικρότερα. Βλέπετε και αυτό που έχει ευρωπαϊκές επιρροές με αυτές τις ε, μπορτούρε, της ε, Ντενεκεδένιας. Μια ωραία πόρτα. Αυτό, αυτό εδώ είναι, ε, πρέπει να σας το σχολιάσω, ένα λεπτό. Αυτό εδώ είναι το σπίτι του Ευρέν, το θυμόσαστε τον Εβραίν το 80 που είχε κάνει τη Χούντα στην Τουρκία. Εδώ γεννήθηκε ο Εβραίν, στην ελληνική γειτονιά. Το 30 είναι γεννημένο. Πρόσφυγα από κάποιο άλλο μέρο των Βαλκανίων, δεν ξέρω από πού ήταν. Ε, γιατί στα μέρη των Ελλήνων πήγανε πρόσφυγε Τούρκοι από την Ελλάδα, από τη Σερβία, από τη Βουλγαρία, από το, τον το Κάφκασο, από όπου θέλετε. Ε, εδώ γεννήθηκε και είναι το σπίτι απέναντι από ένα μουσείο. Έχουν κάνει μουσείο Εβραίν το μικρό σπιτάκι που είδατε και ένα ωραίο χωριάτικο μουσείο σαν λαογραφική συλλογή ε, χωρίς τίποτε το αξιόλογο. Δεν έχει καμία μνήα για τους Έλληνες, τίποτα. Και κοιτάξτε και τις ωραίες μάντρε, όπου εδώ παίζει ο... Έτσι δεν είναι, κύριε Γιώργο μου. Κοιτάξτε τι ωραία που βάζει τα μαρμαράκια, και κάνει ψαροκόκαλο, βάζει πετρούλες μαύρες, κόκκινες, άσπρες. Παίζει με τα περισσέματα από τις πέτρες ο, ο λαϊκό τεχνίτης, ο χτίστης. Και πάλι ζωγραφιές, σπιτάκια τέτοια. Και πάμε και στα χωριά λίγο. Α, εδώ τελειώνει η γειτονιά, φτάσαμε πάλι στο μπλε σπίτι, τελειώνει η γειτονιά των Ελλήνων, ξανά του Χατζημοϊσόγλου και βγαίνουμε έξω. Αυτό είναι το χωριό Μένε, ένα χωριό που είχε περίπου 100 σπίτια ελληνικά, δεν κατοικούσαν Τούρκοι εδώ, είναι ένα μικρό χωριουδάκι, στο οποίο ε, σήμερα μένουν φτωχοί Τούρκοι. Εδώ, και αυτό είναι το χωριό Γκιόλντε, το μεγάλο χωριό που σας είπαμε, τους χίλιους τόσους Έλληνες, είχε 220 οικογένειες, από τις οποίες οι 20 ήταν τουρκικές και όλες οι άλλες ελληνικές. Αυτό είναι το χωριό με την υπόγεια εκκλησία και τα πολύ ωραία σπίτια. Κοιτάξτε, εδώ είναι το βασίλειο της Πέτρας. Πέτρινα καλντερίμια και επειδή είναι παραέξω και σε δρόμους ούτε καν τουριστικούς ούτε τίποτα, σιγά σιγά εγκαταλείπεται αυτό το χωριό και οι κάτοικοι μεταναστεύουν αλλού. Είναι ένα πάρα πολύ φτωχό χωριό. Όταν έμεναν εδώ οι Έλληνε, ήταν αυτοί οι περισσότεροι που εμπορεύονταν στα χωριά και μαζεύαν τα προϊόντα και τα πήγαιναν στα κούλα. Αλλά έχει πολύ ωραία πέτρινα, πέτρινο περιβάλλον. Είναι ένα βασίλειο πέτρα εκεί. Και σώζονται και μερικά σπίτια πλουσίων, όπω αυτό εδώ, με πορτάρε, αυτές που έμπαιρνε το κάρο με τα φορτώματα από τα χωράφια ή από αλλού και αυτό το τεράστιο σπίτι με το πηγάδι στη γωνία, το οποίο, κοιτάξτε το, είναι ένα γωνιακό, δεν ξέρω αν υπάρχει σήμερα, είναι έτοιμο να καταρρεύσει και έχει μια υπέροχη είσοδο, σαν του Μπεγιαζόγλου, με βαμμένα μπλε από πάνω έτσι, ζωγραφιές, αλλά κοιτάξτε τι ωραία που είναι οι ταμπλάδες της πόρτας. Έργα ε, οι Έλληνες εκτός από την αργυροχρυσοχοία που σας είπα και την ταπιτουργία είχαν στα χέρια τους και άλλες τέχνες όπως ε, μαραγκοί, σιδεράδες, παπουτσίδες που εκμεταλλεύονταν το βελανίδι και τα δέρματα όλης της περιοχής. Ήταν μια γειτονιά ολόκληρη που λεγόταν τα μπάχανα. Λίγο πιο έξω γιατί τα ταμπάκι βρωμάνε τα δέρματα. Τα, η κατεργασία τους μυρίζει άσχημα. Και, αυτό είναι το σχολείο του Γκιόλντε, το ελληνικό σχολείο στο Γκιόλντε. Και με αυτό εδώ τελειώνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να γνωρίσατε μία πόλη εντελώς άγνωστη στους Έλληνες, ένα πολύ συγκινητικό μέρος, μικρό μέρος, με αυτούς τους 3.000 Έλληνες πριν το 22, είναι μία από τις εκατοντάδες ελληνικές πατρίδες της Μικρασίας και μια και είναι φέτος το έτος, εθνικής μνήμης, 100 χρόνια από την καταστροφή και το άδειασμα της μικρασίας από τον ελληνικό της πληθυσμό, ε, ας θυμόμαστε λιγάκι κάτι τέτοια μέρη. Τη Σμύρνη όλοι την ξέρουμε και την Τραπεζούντα και την Κεσάρια και την Προύσα και τις μεγάλες πόλεις. Τέτοιου τύπου μικρά χωριά δεν τα γνωρίζουν πολύ, ειδικά στην Πελοπόννησο όπου δεν έχει δεχτεί μεγάλα, ε, πληθυσμού προσφύγων. Μακεδονία, η Θράκη είναι αλλιώ και η Κρήτη. Εδώ στην Πελοπόννησο είναι λίγοι οι πρόσφυγε που ήρθαν. Δεν είναι πολλοί. Αλλά πρέπει να τα θυμόμαστε και αυτά, γιατί είναι ένα άλλο ελληνικό κόσμο που προδόθηκε. Προδόθηκε και από δικού και από ξένου. Και έπαψε να υπάρχει. Ξέρετε, η Ελλάδα το 22 είναι μια χώρα ανάπηρη. Το τραγούδι λέει ότι τη λείπει τόνα τη ποδάρη που τη το παίξανε στο ζάρι. Η Ελλάδα, σε όλη τη διάρκεια τη ιστορία τη, δεν είναι από την από εδώ πλευρά του Αιγαίου, είναι και από την από εκεί. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα σχεδόν τετράγωνη που ζώνεται από ελληνικού πληθυσμού. Βάλτε ένα νοητό τετράγωνο που αρχίζει από την Κέρκυρα και τελειώνει στην Προύσα, α πούμε, για να μην μπω παρά μέσα. Βάλτε ένα τετράγωνο που αρχίζει από τη Φιλιππούπολη και από το Αργυρόκαστρο και τελειώνει στην Κρήτη και στην Κύπρο. Είναι ανάπηρη χώρα σήμερα, της λείπει τώρα να της ποδάρει το Ανατολικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερωτήσεις πολύ ευχαρίστως. Ό,τι θέλετε.